τώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Έκανα μήνυση στον κύριο Καμένο για ένα άθλιο tweet το οποίο έφυγε την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πήγα στη δικαιοσύνη. Έκανα μήνυση και αγωγή. Η δικαιοσύνη έστειλε χαρτί στον κύριο Καμένο, στη Βουλή των Ελλήνων, για να αρθεί η ασυλία του. Η απάντηση του κυρίου Καμένου ήταν ότι θέλει να κρυφτεί πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κρίμα να πάρει, ευχή να πάρει. Κρίμα! Κότες! Κότες! Κότες!
κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κάψιμα? Φέτος δεν μπορούμε τώρα. Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες μονομιώνται κορόιδο εδώ μέσα. Γιατί δεν είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουν καμιά αλλαγή τώρα? Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντι στο υποδρομή. Φέτος δεν μπορούμε τώρα. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι γίνει για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση. Το όραμα που έγινε πραγματικότητα. Τώρα θα βρουν αναπαμό τα κοκαλάκια του Κολοκοτρώνη και της Μπουμπουλίνας. Θα φάμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Βρακή δεν έχει ο μας. Λουλούδια θέλει ο μας. Όλα τα είχε η Μαριωρή. Η ελεύθερη ραδιοφωνία της έλειπε. Κάτι άλλο δεν έχεις να πεις, γιατί απλούστατα ο Παρθενώνας τόσα εκατομμύρια χρόνια είναι εκεί που είναι. Τόσα εκατομμύρια χρόνια είναι εκεί που είναι. Ελάτε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα και της ανομίας και της εγκληματικότητας και να τα απαντήσουμε. Να δώσουμε λύσεις σε αυτά, όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Are you ready? Are you ready now? Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα, με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας, μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ηχοκληψίας, ο Λευτέρης Μανιάς. Λευτέρης Μανιάς. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό το σταθμό εδώ? Για εμείς πώς όλους σταθμούς. Βοξάστε με. Αλληλούια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος της ημέρας εδώ. Όπως κάθε μέρα σχεδόν. Καλησπέρα σύντροφε. Καλησπέρα σύντροφε μου. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι μου κάνεις? Κόλπα θα κάνω σήμερα. Μπορώ. Είμαι πολύ, πάρα πολύ εκνευρισμένος. Μπράβο, Λευτέρη, κάτσε και γελάω γιατί. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54340.
στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Υπάρχει ανάγκη για δωρητή αιμοπεταλίων για παιδάκι δημοτικού. Νοσηλεύεται στην παιδοογκολογική Ιπποκρατίου. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει το μικρό Γιάννη, μπορεί να πάει να δώσει αιμοπετάλια και να λένε ότι είναι για την παιδοογκολογική Ιπποκρατίου για το μικρό Γιάννη. Προσοχή, το σύστημα υγείας λόγω κουνουπιών απαγορεύει στους κατοίκους των περιοχών Σύνδος, Διαβατά, Μαγνησία, Καλοχώρη, Κορδελιό και τον ιστορικό. Το Κορδελιό δεν έχει καμία απόσταση από τον Εύωσμο, το ίδιο είναι. Άρα να ξέρετε και εκεί στο Λίκνο, οι Λυκνιστοί, οι Κουνιστοί εκεί πέρα, να έχετε τον νου σας, γιατί υπάρχει το θέμα με τα κουνούπια και με την ελονοσία. Φίλε, 2019, ποιος θα περίμενε, φίλε, θα έχουμε ελονοσία, έτσι. Πράγματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Ούτε οι Μαου Μαου πρέπει να έχουν πλέον ελληνοσία, γιατί τα τρώνε τα κουνούπια, άρα δεν έχουν φόβο. Δεν γίνεται διαφορετικά, να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα εδώ στην ελληνοσία, ρε φίλε. Θα μου πεις εδώ τώρα, φίλε, έχεις πρωθυπουργό. Α, τώρα να στο πιάτο, ρε φίλε. Μου έρχεται, ρε Σιλευθέρη, συγγνώμη, στο πιάτο μου έρχεται τώρα. Έχεις πρωθυπουργό, ρε φίλε, που τον περασμένο εγώ να τον είπε μεσαίωνα. Ακριβώς κάπως έτσι. Και ο ίδιος πρωθυπουργός δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη Μυτιλίνη από τη Λέσβο. Και εσείς τον κάνατε πρωθυπουργό. Κάνα να πάθετε, ρε φίλε. Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος που πράττει. Δεν υπάρχει επόμενος, άρα δεν υπήρχε προηγούμενος. Λοιπόν, αλλά φίλε, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ήθελε τα και παθέστα είναι στα χωριά. Α, έτσι κάτι δικά μου σκέφτηκα κι εγώ. Τι να κάνω. Δεν έχω κάτι δικά μου εγώ, μόνο εσείς έχετε δικά σας. Μας έχει φάει σαπίλα. Πιστεύω τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι άλλο. Με προξένησε, επειδή βλέπετε κάποια πράγματα συμβαίνουν πριν, μάλλον ακούτε αυτά που συμβαίνουν πριν γίνουν. Και ένα από αυτό που ήθελα να θέσω έτσι υπόψη σας είναι η απέλπιδα προσπάθεια της κυρίας Γεννηματά που ηγείται του Κινάλ, που να λέει δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας σε αυτόν τον τόπο. Κυρία Γεννηματά, welcome aboard. Welcome aboard. Εμείς φωνάζουμε εδώ, τσιρίζουμε για αυτό το πράγμα και εσύ ανακάλυψες σήμερα την ώρα που γινόταν η ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο, το γράψτε το όπως θέλετε αυτό, για το κοινοβούλιο, το ελληνικό ξέρω ότι δεν μπορείτε να το γράψετε, για το κοινοβούλιο είμαι σίγουρος ότι ξέρω να το γράψετε, μην το γράψετε με ύψιλον, διαλέξτε όμως, και με όμικρον γιώτα και με ύψιλον, όπως ακούγεται παιδί μου, γιατί παίζει ρόλο πως γράφετε, όπως ακούγεται. Λοιπόν, είδες όμως τη διαφορά έχει, το πως μιλιέται με το πως γράφεται. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και ανακάλυψε η κυρία Γεννηματά και είπε where is the DA? Πού είναι για ο εισαγγελέας? Εμείς το ψάχνουμε. Από την ώρα που πήρε, τρυπήθηκε το δικαστικό σώμα, σας είπα δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά είναι για να έχουμε να λέγαμε από τη στιγμή που υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης. Έτσι, αυτά είναι οι ανεξαρτησίες εδώ στην Ελλάδα. Με την κυρία Θάνου να δεσπόζει στο γραφείο του πρωθυπουργού. Με το βατράχι αυτό που άλλοι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Να βλέπετε εσείς τώρα, εσείς οι αξιωματικοί, υπάρχουν δύο τάσεις. Οι αξιωματικοί τώρα αυτοί των ενόπλων δυνάμεων, στρατό Γκαβλιάς, το πούμε κατά κάποιο τρόπο, βλέπουν τώρα, ας πούμε, τον Αποστολάκη, οι μισοί τον ζηλεύουν, θέλουν να είναι στη θέση του και οι άλλοι μισοί τον απεχθάνονται. Αυτό λίγο το δεύτερο κρατήστε το, γιατί το θεωρώ υπερβολικό. Κανένας δεν απεχθάνεται την δόξα η οποία φέρνει εξουσία και κατ' επέκταση όλα τα καλά της. Γιατί δεν φύγουν, λέει, τα αποκλάσεις. Δεν αποκλάω τίποτα. Όπως και ο κύριος Αποστολάκης ξαφνικά από ναυτικό βατράχη κατά κάποιο τρόπο έγινε υπουργός και χειροκροτούσε την παράδοση Μακεδονίας στα Σκόπια. Δηλαδή αυτοί το 40 τι θα κάνανε, φίλε, θα παίρνανε τα περιβραχιόνια των ΕΣ και θα βγαίναν στο φόρα παρτίδα στους δρόμους και θα τους εκτελούσαν όλους. Τέτοιοι είναι. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Κάπως έτσι, μάλλον έτσι μας έχει διδάξει η ιστορία. Γιατί η ιστορία μάλλον κατέδειξε άλλους να είναι συνεργάτες των Ναζί και τελικά άλλοι θέλαν να είναι. Και αυτοί που βρίζανε αυτούς που ήταν γιατί ήθελαν να είναι στη θέση τους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει την ελληνική ιστορία. Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς. Ψέματα είναι, Λευτέρη μου. Αυτός που κράζει δεν είναι γιατί θέλει να πάει εκεί που βρίσκεται ο άλλος. Γιατί θέλει να απολαύσει τα προνόμια. Ο κύριος Αποστολάκης έχει τα προνόμια. Ναι, ψέματα. Όχι, βέβαια. Χειροκρότημα. Ζαμάζε βολέλα, κοντρεύω όλα πεπέ. Παραδίδονταν οι πρέσπες και ο ΓΕΘΑ. Πώς το λένε, το βατράχι τέλος πάντων, αυτός που κοσμούσε τις ένοπλες δυνάμεις και όλοι είχαν να πούνε μια καλή κουβέντα για αυτόν. Δεν άκουσε ούτε έναν, ούτε ο Παπαντονίου μπορεί να πει κάποιον που τον οποίο τον κυνηγάνε, ούτε ο Σιμίτης είπε ποτέ κάτι τίποτα, ούτε ο Άκης ο Τσογατζόπουλος είπε ποτέ κάτι τίποτα.
Τίποτα κανένας. Πολύ καλό λέει παιδί. 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Ήταν επιτετραμένος με όλα. Μάλλον κάποιος τον έβαλε εκεί. Και μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος που παρασημοφορήθηκε από τους Γερμανούς. Ό,τι και αν συμβαίνει αυτό, αυτό καταγράφει η ιστορία. Εσείς τώρα μπορείτε να πείτε ότι δεν τα καταγράφει η ιστορία. Με γεια σας, με χαρά σας και γλυκά τα όνειρά σας. Δεν θα μαλώσουμε για αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο. Απλά το λέμε για να έχετε και μια πλήρη γνώση. Έτσι λοιπόν, 153 νέοι συμφωνία των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα οι δικοί μας. Δεν κάνουν την κουκ. Ναι, τώρα θα σου πω για τους δικούς μας. Περίμενε, γιατί έχω τον τζικό στα στο κουτουπιέ τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, 146 τα όχι και ένα παρόν. Το παρόν ήταν από τον Ψαριανό. Δεν πρέπει να ήπιε σήμερα. Ναι, ναι, ο Γρηγόρης δεν πρέπει να ήπιε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ψέματα να πούμε τώρα. Μισό λεπτό. Βίος και πολιτεία είναι. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στη Βουλή και βγάζεις κάρτα, έχεις μπροστά σου, ας πούμε. Πώς να σου πω, έχει κάποιες εφαρμογές, κάποια apps. Ε, φίλε. Τα αυτά είναι για αγγελά ο κόσμος. Ε, σε παρακαλώ, λοιπόν. Και βάζεις, ας πούμε, ή τα code, barcode, ας πούμε. Έτσι, κάτσε για να δω λίγο αυτό εγώ. Τι που μου λέτε τώρα. Τι σου πω τώρα. Καλά, αυτά είναι αντιχριστιανικά. Μην τα ακούσεις εσύ, μην τα ακούσεις. QR code reader. Έτσι, code reader λοιπόν. Το QR είναι το code reader. Όχι Q, είναι άλλο το Q. Τέλος πάντων, code reader. Δηλαδή που διαβάζει το code. Βάζει λοιπόν την εφαρμογή πάνω στο πρόσωπο του βουλευτή και καταλαβαίνει. Βλέπει, ας πούμε, κουντουρά. 1 εκατομμύριο χρέος. Από δάνεια. Και λέω εγώ τώρα, αυτή πώς. Τι θα θέλατε να κάνει αυτή, να τιμήσει τους πεσόντες του Μελά. Έχει καμιά έγνοια για την Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύετε κάτι, τα πιστεύετε αυτά. Αν τα πιστεύετε, λυπάμαι. Πρέπει να έρθετε στην πραγματικότητα. Η γυναίκα δεν πληρώνει κιόλας, όπως δεν πληρώνει και κανένας από αυτούς. Κανένας δεν πληρώνει. Δέστε ποιοι έχουν χρεολύσια στη Βουλή, δέστε ποιοι πληρώνουν, κανείς, και δέστε για ποιο λόγο. Quick, ένα και. Προσωπικά ζητήματα, ναι. Συζήτηση κομμένη. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα το δικό μας αυτό, δεν κατάλαβα. Πώς ψηφίσεις, είσαι αμερόληπτος στην ψηφοφορία. Όχι. Ενδίδεις, είσαι ενδοτικός. Σωστά ή κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με βοηθήσετε. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε για να καταλάβετε ότι δεν είναι αθώα η ψηφοφορία. Γι' αυτό ευγνωμονούσε η Μέρκελ το Τζίπρα και το αντίστροφο. Γιατί όλα αυτά ήταν συμφωνημένα από πριν, όχι για την παράδοση των Πρεσπών, αλλά η έξοδος από τα μνημόνια, να είναι όλοι βολεμένοι, να μην πειραχτεί κανένας. Θυμάστε την υπόθεση του Σιμίτη που τον βγάλαν για την εμπλοκή του αυτά εδώ. Τσακ πατ κατευθείαν ο Θεοδωράκης, πρόθυμος, διέλυσε και το ποτάμι, ψήφισε και υπέρ των Πρεσπών. Δεν θα ξανακούστε για Σιμίτη, κυρίες και κύριοι. Ο χειρότερος όλων αυτός που φάρπαξε την ψήφο αυτόν τον βλογιοκομμένο του 3,5% είναι αυτός ο Καμένος. Τα στελέχη του έχει αυτή την Παπακώστα του Καραμαλή. Καραμαλικοί το παίζουν αυτοί. Αυτή στην Νέα Δημοκρατία είναι χειρότερη από ό,τι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 35 συνιστώσεις. Εκεί τουλάχιστον είναι συνιστώσεις. Οι άλλοι μισιούνται μεταξύ τους. Μίλησε, λέει, θα μιλήσει ο άλλος. Κοιτάξτε, είναι θέμα το 2019 από έναν που δεν έχει μιλήσει ποτέ να μιλήσει. Αυτή είναι η κατάντια της πολιτικής ζωής, της οποίας εμείς δεν με κάνουμε πως κάνουμε. Γκολ για την Man U, το ακυρώνει της, όχι. 0-1 με τον Αλέξη Σάντσες, 0-1 Arsenal Man U, γιατί το βλέπετε και εσείς αυτό. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δυστυχώς ο Καμένος δεν μπόρεσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έκανε μια άλλη. Καλό τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων. Την εξέγερση των πολιτών. Χαιρετίσματα στην Αγιελόδο χώρα. Παναγιώτη, πιστεύω να το έλαβε στο μήνυμα. Και δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται. Ή ευτυχώς μάλλον. Τώρα από εκεί πέρα, με έβαλε εσύ στο κόλπο. Για τον Τζιζικώστα. Πριν πάω στον Τζιζικώστα, λέει κοινή νίκη Έλληνες και Μακεδόνες, ο κύριος Ζάεφ. Στην σκοπιανή έκδοση της Deutsche Welle. Μάλιστα. Δεστολίτες και δεστολίτησες. Ναι. Και το άλλο ότι. Τελώ υπό έναν εκνευρισμό, τον έχω κυρίες και κύριοι, να σας πω την αλήθεια. Προσπαθώ λίγο να το μετριάσω κατά κάποιο τρόπο. Πάμε στον κύριο. Για ποιο λόγο. Πάμε στον κύριο Τζιζικώστα. Αυτόν τον είχατε δει πουθενά. Τον πιανίστα.
Αν τον είχατε δει πουθενά αυτό, να μου το πείτε και εμένα. Δηλαδή... Αμάκι στον αέρα. Ναι, να σου πω κάτι. Ζηκώστας, αν ήθελε να κάνει κάτι ο Ζηκώστας και να είναι δακτυλοδεικτούμενος, έπρεπε να τα κάνει από πριν. Σιγή ηχθείως, κύριε Τζιτζι Κώστα. Και ξαφνικά τώρα, λίγο πριν το συλλαλητήριο, follow the truth και δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά, follow your dreams, κάτι shark να πούμε και κάτι τέτοια. Μόνο μάου μάου. Εκεί απευθύνεσαι κι εσύ. Τι νομίζεις, σε κανένα καλούτσικο απευθύνεσαι? Σε κανένα καλούτσικο? Και βγαίνει σήμερα και κάνει δηλώσεις, λέει, άκου τώρα, το διαβάζω εδώ, η αναγνώριση, λέει, μακεδονικής εθνότητας, γλώσσας στα Σκόπια, όχι μόνο δεν λύνει κανένα ζήτημα, αλλά θα δημιουργήσει και νέα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον, etc. Ξέρετε που τα έκανε αυτά? Στο Facebook, φίλε. Κότα, τρίλιρη και μακροπουπουλάτη. Δεν είναι μόνο για τον καμένο αυτό. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Μάλλον ευτυχώς. Να αγιάσει το στόμα της που μας έδωσε μία από τις καλές ατάκες για όλες αυτές τις κότες, τις τρίλιρες, τις μακροπουπουλάτες, οι οποίες βρίσκονται. Γκολ δεύτερο για την Man U. Έφυγε ο Παπασταθόπουλος και ο Λίγκαρντ κάνει το 0-2. Έτσι. Σιγή ηχθείως στο Fly Emirates, στο γήπεδο της Arsenal. Με του βγήκε ο Παπασταθόπουλος με τραυματισμό. Βρήκαν και ξεσάλωσαν οι της Manchester. Τι να πω. Ναι. Λοιπόν, και ο κύριος Τζιτζικώστας, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν μπόρεσε ούτε αυτός να υπομειστεί το ειδικό βάρος εδώ της Μακεδονίας. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ πολύ, γιατί ξέρει ότι τρεις μέρες θα κρατήσουν τα νεύρα σας, τα θυμικά σας, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια άλλη ιστορία. Ποια είναι η άλλη ιστορία? Εκλογές έρχονται, αυτά εδώ θα είναι αύριο μεθαύριο στην κυβέρνηση. Αυτό τους ενδιαφέρει, η ζωή προχωρά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Κάπως έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, η ιστορία. Κάπως έτσι εκτελήσεται η ιστορία μας στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τα δικά του συμπεράσματα. Καλό είναι να το συζητάμε. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα κέρδος, να ξέρετε. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος σε αυτές τις περιπτώσεις. Your lying eyes and your smile is a thin disguise. Μπράβο. Ο κύριος Δένδιας. Άλλη περίπτωση, άγραφε. Χρυσή Αυγή. Ωρα φίλε. Έχει πράγμα, ρε φίλε, κουκουέ. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Όλοι σας λέτε ότι ήταν αισθημένο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αισθημένα ή όχι. Εντάξει, και εγώ μπορώ να συμπαντήσω μερικές φορές. Εγώ, ξέρετε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί για αυτό που έχουν επιλεγεί. Και σε αυτό δεν φταίνε αυτοί. Δηλαδή, σας έχω πει και άλλη φορά για τους βολικούς. Πρόσφατα ήμουνα σε μια παρέα που όλοι ήταν νενέκοι. Νενέκοι, ρε παιδί μου. Ήμασταν σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, οι οποίοι είχαν μαζέψει όλους τους προϊσταμένους κατά κάποιο τρόπο. Πήγα κι εγώ. Ναι, πήγα έτσι λίγο από εκεί, ας πούμε, από πίσω. Και μιλούσαν για την κατάντια της εταιρείας. Ποιος εκτελεί, λέω, το πλάνο της εταιρείας? Εσείς. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ πέρα να πούμε τι, ρε φίλε? Κατάλαβες? Αυτό είπε. Τελειώσαμε. Το ελληνικό ανέκδοτο είναι αυτό εδώ πέρα που ζούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό. Με την επιστροφή μας θα ακούσουμε κάτι ηχητικά. Ένα ηχητικό, μάλλον, που έχουμε. Ένα κανένα, ναι, σωστά. Θα βγούμε πρώτα εμείς, έτσι, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, φυσικά. Θα ακούσουμε το ηχητικό και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα μιλήσουμε και με τον κόσμο. Πάμε, Λευτέρη. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ κομψά μαζί σας, όμορφα και ωραία, ήσυχα. Βλέπω έχετε καταλαγιάσει. Έτσι, μετά τη μάχη ήρθε η ώρα της ανάπαυσης των πολεμιστών. Εντάξει, λέμε και κάτι, φίλε. Ναι, σε όλα. Πολεμιστών, ναι. Λέω πολεμιστών. Σήμερα το πρωί είχε μια συγκέντρωση στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις. 15 άτομα. 15 άτομα, κυρίες και κύριοι. Τι πέιρε! Άντε, γεια. Κούντο για εκείνο το ρημάδι. Τι πέιρε. Τι πέιρε. Τι πέι. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95.5. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Και είπαμε θα ανοίξουμε και τις γραμμές να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Να δούμε ποια είναι η άποψη του κόσμου. Όχι ότι δεν την ξέρουμε. Αλλά μήπως έχει αλλάξει κάτι μετά την περήφανη νίκη του Αλέξη Τσίπρα.
Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές. Είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων. Άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους. Που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα. Προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον. Για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Είστε το καμάρι του γένους, η δαφνοστεφανωμένη απαντοχή μας. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Αύριο, Γέροντα Σοφρόνιε, θα γίνει η συγκέντρωση πανελλαδική για να ακυρωθεί αυτή η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που πάνε να περάσουν τώρα. Ένα μήνυμα για όλους τους Έλληνες που θα κατέβουν, τους Ορθοδόξους, αύριο. Να πάρουν και ματσούκια κοντά. Άμα δεν ακούγεται η φωνή, να ακούγονται τα στυλιάρια. Προδότες, βρώμικοι, σαβούρες, όλοι. Όλα αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με συλλαλητήρια, με φωνές κλπ. Κληρική και λαϊκή, τέρατα. Ούτε είναι δυνατόν με τέτοιες συμπεριφορές να φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το ελληνικό βέτο είναι δεδομένο και αδιαπραγματικό. Ένας πρόεδρος δημοκρατίας σημαίνει πως προστατεύει το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Έχει οργιστεί γι' αυτό. Αυτός τι κάνει? Για να τρέχουμε στο Λίδι, να πηγαίνει να κόβει κορδέλες σε γένεια και για μου. Τα κάνω και εγώ τσάπα. Δεν σε χρειαζόμαστε, φίλε. Δεν χρειάζεται λάθο κοσμήματα. Τροπή του και άλλο σου. Να πουλήσουμε την πατρίδα μας. Ποιος είναι αυτός το βρωμερόπεδο? Να τον αρπάξουν και να τον κάνουν τα λατιού. Για τα ρόπαλα, όποιον βρίσκουν κατά κέφαλα. Αφήσουμε τους προδότες. Κλαίω για την πατρίδα μου, κλαίω για τη θρησκεία μου. Όλοι ξεκαθάρισμα θέλω να πω. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Μετρόπολης λοιπόν 95,5. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, 23.10.90.90.90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε λίγο στα μηνυματάκια σας. Από τα νεύρα μου άρχισα να πίνω από τώρα. Δεν βλέπω να με φτάνουν τα δύο μπουκάλια που έχω ήδη. Καλά, εντάξει. Έχεις μπροστά σου δρόμο. Έχεις. Στην Κατερίνη αγωνίζονται, στα Σέρας αγωνίζονται, στη Θεσσαλονίκη τον πίνουν. Τον καφέ τους. Τον πίνουν τον καφέ τους, κυρίες και κύριοι. Άντε, καφετερίες γεμάτες, Αθήνα γεμάτες. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Σήμερα σας ανέβασα τη φωτογραφία του 2015. Ποιοι ψηφίσατε, πού ψηφίσατε, τι ψηφίσατε. Και να σας έτσι ενδεικτικά, ας πούμε, να δούμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Χαλκιδική έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά την έκατσε η φάση. Αριστερά βέβαια στην Θεσσαλονίκη, Πέλα, Καστοριά, όχι Φλόρινα, είναι Καστοριά, είναι τώρα εκεί, δεν ξέρω. Εκείνος ο νομός, όλα εγώ, εκτός από Σέρας, Δράμα Καβάλα, Ξάνθη, Σέρας και Κιλκής. Και Δράμα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, ΣΥΡΙΖΑ. Όμορφα πράγματα. Αυτά τα έτσι από εντελώς. Όλη η Ελλάδα ύστερα, δηλαδή εκτός του Καρπενήσι, όλα έχουν, είναι ροζ, γιατί ροζ είναι το χρώμα τους. Εκτός από την Πελοπόννησο και κάτω. Λοιπόν,
Έτσι συμβαίνουν και ατυχήματα, Λευτέρη μου. Λοιπόν, εντάξει, έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά. Καλησπέρα στον Μανώλη. Πασχάλη, μην κηρύξουν κανέναν περίεργο νόμο. Επικίνδυνα τα πράγματα με προβοκάτσια. Είπαμε, ρε φίλε, να τα περιμένετε. Εδώ τα ακούτε κάθε μέρα, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, αν μπορούμε να σώσουμε κτλ. Κτλ. Μολότοφ λέει στο σπίτι τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μπέτη Σκουφά, λέει βίντεο. Εντάξει, ας κάνει ό,τι κοιμάται, ρε φίλε. Έτσι δεν λένε σε εμάς. Έτσι λέμε και εμείς. Τι σας επιτίθονται, κάντε πως κοιμάστε, ρε. Αλλά εσάς σας φυλάνε κιόλας. Εμάς δεν μας φυλάνε. Εσάς σας φυλάνε. Δύο φορές θα κάνουν και οι αστυνομικοί ότι κοιμούνται. Να δεις τι καλό πάρτι έχει να γίνει. Καλησπέρα, φίλε Πασχάλη. Καλή εκπομπή. Καθόλου τυχαίο η βροχή σήμερα που ρίχνει παντού. Είναι περηφάνεια να είσαι Έλληνας, είναι τιμή να είσαι Μακεδόνας. Μακεδονική γη ελληνική. Στον ουρανό δεν υπάρχουν δύο ύλη, ούτε στη γη δύο Μακεδονίας. Έτσι είναι, Πασχάλη μου, αλλά. Καλησπέρα στον Δούκα. Πήρε άδεια για το τραγούδι. Νέα εποχή, δυστυχώς. Καλησπέρα, Πασχάλη. Ούτε πρόκειται να πάρω, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να πάρω. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πάρω. Απλά πράγματα. Καλησπέρα στον Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Πέντε, ναι. Και κανένας δεν κάνει. Ο πιο ανίκανος Δήμος όλη τη Θεσσαλονίκη, με διαφορά από όλους. Ο Δήμος Αεροκάστρου. Δεκτών και μη κατακριτών υπάρχουν νέες φωτογραφίες, τις οποίες θα τις αναρτήσουμε και αυτές. Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται. Είμαι 54 χρονών, Πασχάλη, μου λέει ο Αντώνης. Ζω στη Φλόρινα και τα τελευταία 15 χρόνια μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και έχω ζήσει αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ανυπομονούμε καθημερινά να πάει 10 να χαίρομαι γιατί τα υπόλοιπα τα κρατάω εγώ. Θα δω το άρθρο. Θα το δω το άρθρο, φίλε μου Αντώνη. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Να σε καλά. Καλησπέρα στον Δραχμολάγνο. Δραχμολάγνο, κάτσε φρόνημα να πούμε γιατί θα σε γυρίσω εδώ. Α, καλά, χαίρομαι πολύ τώρα. Αυτό, αυτά. Γιατί δεν λες για την κουντουρά τίποτα, ρε φίλε. Δραχμολάγνο, γιατί δεν λες για την κουντουρά. Ρε. Ο μπαμπάς έγραψε τον ύμνο τη κούντα. Γιατί δεν λες τίποτα, ρε φίλε. Δεν σε βολεύει. Έτσι είναι. Η αντικειμενικότητά σου είναι, ρε φίλε, αριστερή. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ρε φίλε. Μείναμε στα αναδρομικά και στην πληρωμή του μισθού του Φεβρουαρίου κατά δύο μέρες νωρίτερα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είπαμε, χειραγώγηση. Χειραγώγηση, Άλεξ. Την αγάπη μου, Ήλαρχε. Την αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά, κάτω στα γραφά. Χριστό, αδερφέ, Ελευθέρη. Πάμε, παρακαλώ. Τζάκρι. Τι έλα, ρε Τζάκρι. Δεν μου λε, σκουφά, σκουφά, παρακαλώ, ορίστε. Έχω μία ερώτηση. Ναι. Αν του διεκδικούσαν τον Σοκράτη, τον Περικλή, την Ασπασία, την Αττική, τον Παρθενώνα. Ναι. Θα τα δίναν τόσο εύκολα, ερώτηση. Θα τα δίνανε, ναι. Ερώτηση. Θα τα δίνανε, απαντά. Εγώ, δεύτερο. Ναι. Να παίρνει σειρά οι Ηπειρώτες, να παίρνουν σειρά οι Θρακιώτες, να παίρνουν σειρά οι Δωδεκανήσιοι. Να μπουν και αυτοί στο κόλπο να παίρνουν τη σειρά τους. Τρίτον, δεν έχουμε δει τίποτα μα τίποτα. Ακόμα. Το πάρτι σήμερα, από σήμερα ξεκινάει. Οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά πλέον το επικίνδυνο είναι πολύ μικρή λέξη. Mm-hmm. Η R3 ήδη ξεκίνησε να αναφέρει στα δελτία της σαν Βόρεια Μακεδονία και τους ξέφυγε και είπαν εδώ τη Θεσσαλονίκη από τη Νότια Μακεδονία. Καλησπέρα, χαιρετίζουμε στο R3. Στο R3 σήμερα το απόγευμα. Δεν βλέπεις τι έχει μέσα η R3, ρε φίλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν έχουμε δει τίποτα. Τα χειρότερα, εγώ, μπορεί να έρθουν αργά, μπορεί να έρθουν νωρίς, μπορεί να έρθουν και από αύριο. Πάντως τα παιδιά μας ήταν που ήταν, πλέον είναι εντελώς καταδικασμένα, κατά τη γνώμη μου. Πήγα στο συλλαλητήριο εχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη και ήμασταν 1000 άτομα. Και οι καφετέρες ήταν γεμάτες. Μάλλον δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ή μάλλον δεν μπορώ να τους καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν μπορώ να το χωνέψω, να σε ληστεύουν έτσι μια ζωή. Μας λίστευαν μια ζωή. Μας είχαν απλά να μας φορολογούν εδώ τη Βόρεια Ελλάδα. Στο τέλος μας πούλησαν κιόλας. Τι δεν έχεις καταλάβει, τι δεν έχεις καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, τι δεν έχεις καταλάβει. Αυτό δεν έχω καταλάβει είναι πως καθόμαστε όλοι, που καθόμαστε όλοι. Ναι. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Όλοι πολεμένοι. Οι Γάλλοι που είναι προοδευτικοί, η Ευρώπη που χαιρετίζει τη συμφωνία. Λέει η Ευρώπη, λέει χαιρετίζει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει χαιρετίζει τη συμφωνία. Αυτοί που χαιρετίζουν τη συμφωνία, εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν πας να πας στη Γαλλία, μπορείς να πας να πάρεις τη Μασσαλία. Όχι βέβαια. Εδώ πήγα να στην πάρουμε... Ιταλία μπορείς να πας να πάρεις τη Σικελία. Εδώ οι Άγγλοι μπορούσαν να πάρουν τη Βρετάνη και δεν την πήραν. Τι λες τώρα. Αυτή η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία. Πά να πάρεις, πήγαινε να πάρεις τη Μασσαλία, πά να πάρεις τη Σικελία. Δεν μου λες, θεωρείς την Ελλάδα κάτι ιδιαίτερο. Και δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Δηλαδή... Δεν σε βλέπουνε. Ακριβώς.
Και σε, βλέπουν μάλλον με άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Δεν σε υπολογίζουν, γιατί αυτοί, το έχω ξαναπεί, εκτός από διεκπαιρεωτές, εκτός από το φυτευτή, γιατί το καλύτερο για να κατακτήσεις ένα έθνος είναι να βάλεις μέσα τους προδότες μέσα στο έθνος σε θέσεις κέρυες. Δεν χρειάζεται ούτε πόλεμος ούτε φασαρίες. Τους βάζεις τους προδότες σε θέσεις κέρυες, από πρωθυπουργό μέχρι γραμματέα, και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Δεν χρειάζεται πόλεμος ούτε φωνές ούτε φασαρίες. Ναι, αυτό κάναν και αυτοί. Αυτοί ήρθανε, εκτός από τα κόμπλεξ που έχουνε, ήρθαν για να τελειώσουν 2-3 δουλίτσες. Αυτός ήταν ο σκοπός, τελειώσαν τις δουλειές αυτές που ήταν να τελειώσουνε, είναι ευχαριστημένοι, είναι περήφανοι. Εμείς τι κάνουμε. Α, τα λέω εγώ σε εσένα και εσύ σε μένα. Ακριβώς. Εμείς τι κάνουμε. Αυτή τη δουλειά τους τι κάνανε. Τους τοποθέτησαν. Άλλους τοποθέτησαν για τα μνημόνια, άλλους τοποθέτησαν για τις συντάξεις, άλλους τοποθέτησαν για τα έμφυα, άλλους. Νόμοι τα λέμε, φωνάζουμε ότι όλοι οι νόμοι είναι παράνομοι, όλοι οι νόμοι είναι καταχρηστικοί, είναι όλα, τα λέμε. Και το κερασάκι στη τούρτα. Πάρε και ένα πούλημα τώρα, να μην ξέρεις τι είσαι, να μην ξέρεις πού βαδίζεις, εδώ δεν ξέρω πώς τα λεγόμαστε πια. Και από εκεί και ύστερα, μια ένωση τη Βόρεια με την Νότια, και όσοι λένε ότι αυτά όλα είναι, πώς το λένε, κινδυνολογίες, λέει, κινδυνολογίες. Ναι. Αυτά είναι, λέει, κινδυνολογίες. Μα μεγαλύτεροι κίνδυνοι από εσάς υπάρχουνε. Εμείς λέμε κινδυνολογίες ή εσείς που τα πράτετε. Λοιπόν, να παίρνουν σειρά η Ήπειρος, η Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Κλείσε με αυτό. Έρχονται όλα. Γεια σου, Τζάκρη. Γεια σου, Τζάκρη μου, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα, μετά από κάποιες απώλειες γενών, είναι η πιο στενάχωρη μέρα στα 40 μου χρόνια. Νιώθω ότι έχω χάσει ένα μέλος της οικογένειάς μου και πιθανόν όλοι οι Μακεδόνες. Το θέμα είναι ότι κλάψαμε, κάναμε, ράναμε, okay, η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει δυνατούς και ενωμένους. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον προηγούμενο κύριο που είπε όλα αυτά, αλλά ήρθε η ώρα για λύσεις. Συμφωνείτε, κύριε Πασχάλη? Δεν με ακούτε? Σας ακούω, βεβαίως. Νομίζω ότι καλά ήταν ως εδώ. Κλάψαμε, στεναχωρηθήκαμε, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια. Και ζωή συνεχίσετε αναπόφευκτα. Δεν μπορείς να μείνεις εδώ τώρα. Στεναχωρηθήκαμε, δυστυχώς, να ξέρετε ένα πράγμα. Η στεναχώρα και έρχεται και τώρα, με τις ειδήσεις, ναι, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Και ναι, τώρα το σλαβόφωνο ουράνιο τόξο κάνει αναφορά σε μέλη της εθνικής μακεδονικής μειονότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Τα όργανα αρχίσαν, βεβαίως. Και θα γινόταν αυτό. Από τη στιγμή που δεν μας φέρανε ούτε καν το σύνταγμά τους να δούμε το τι γράφουμε, αυτοί αύριο μεθαύριο μπορούν να μας στείλουν ένα σύνταγμα το οποίο θα γράφει ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Μα θα γίνει, να σου πω κάτι. Θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει. Να σου πω κάτι, Πασχάλη. Εγώ, το χωριό της μητέρας μου είναι πάνω στη Φλόρινα. Μάλιστα. Εκεί τι λένε αυτοί? Είναι, τι λένε, να σου πω τι είχε γίνει. Το ουράνιο τόξο κάποτε είχε πάρει πάρα πολύ φορά. Ναι. Ξαφνικά, με κάτι αποφάσεις που άκουσα τώρα κι εγώ, το είχαν βγάλει παράνομα από εδώ από εκεί. Τέλος πάντων, το ουράνιο τόξο όμως έγινε μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι, όχι, έγινε. Ναι. Είναι. Το ουράνιο τόξο από το 8 και μετά σταμάτησε να υπάρχει σαν ουράνιο τόξο. Σαν ουράνιο τόξο έχει γίνει συνιστόσα, ναι, και μέσα. Απλά είχε μπει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ωραία, ξέραμε πάρα πολύ καλά όλοι το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με τη Μακεδονία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να σας πω κάτι. Ναι. Την άποψή μου σχετικά με το μακεδονικό. Και κλείσε με αυτό, ναι. Όχι, σας παρακαλώ, 2 λεπτά. Ναι, κλείσε με αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό που θα πεις, κλείσε με αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε 10 λεπτά στον κάθε ακροάτη. Παρακαλώ, γιατί το κέντρο μας θα πέσει 1-2, μετά θα μας πούνε άλλα πράγματα. Πάμε. Θα πω τότε τι προτείνω εγώ. Θα αφήσω αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα, το τι προτείνεις. Μπράβο. Λοιπόν, όπως είπαμε όλοι, ποιοι μας κυνηγάνε? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σωστά. Α, δεν τη συμφωνώ εγώ. Σε αυτό προχωράμε στο σενάριο. Δεν πειράζει. Γιατί τη συμφωνείτε? Γιατί συμφωνώ και ποιος μέσα? Γιατί μας κυνηγάει? Ναι? Έχουμε δώσει τα πάντα στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε λίγο το ουσιαστικό. Προσέξτε τα ρήματα και τα ουσιαστικά που χρησιμοποιείτε. Έχουμε δώσει. Δεν μας τα ζητήσανε. Τα δίνουμε από μόνοι μας πλέον. Μα τα δίνουμε από μόνοι μας. Μην κοιτάτε αυτή την εικόνα που μας παρουσιάζουν ότι και καλά οι διαπραγματεύσεις κτλ. Σας παρακαλώ. Μην κοροϊδεύεστε. Μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν έχω εγώ αυτή την αντίληψη. Εγώ έχω την αντίληψη ότι για να μείνω στη θέση μου, επειδή είναι κυροσκόποι άνθρωποι, τι κάνουν? Διαπραγματεύονται. Τι διαπραγματεύονται? Για μετά από 6 μήνες. Άρα, εγώ δίνω, δεν μου δίνουν αυτοί.
Μήπως η μοναδική λύση που έχουμε πλέον, η τελευταία λύση, είναι να ψαχτούμε για να βγούμε από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είστε καλά. Παρακαλώ. Καλό βράδυ, κύριε Πασκάλη. Καλώς τον κύριο Ψωμιάδη. Χαίρετε, κύριε Ψωμιάδη. Δεν θα κρίνω την απόφαση. Και πριν και συνεχεία θα κρίνουν οι χιλιάδες, εκατοντάδες, οι δεκάδες ακροατές και συνομιλητές σου. Το ερώτημά μου είναι, πέρα από το κατσαπλιά που βγήκε και είπε το δημοσιογράφο της ΕΤΡΙΑ για Νότια Μακεδονία, θυμάσαι που πριν ένα μήνα σου έκανα το ερώτημα Βόρεια Μακεδονία, η Νότια ποια είναι? Ναι. Υπάρχει Νότια. Αλήθεια. Αυτός ο βλάκας είναι δυνατό να μιλάει για Νότια Μακεδονία? Εμείς είμαστε περιφέρεια. Έλεος και εκτός αν πιστοποιεί τη Μεγάλη Μακεδονία μετά από 30-40 χρόνια. Προφανώς εκεί πάνε αυτοί. Όμως δεν πήρα γι' αυτό. Επειδή και σήμερα βρέθηκα για λίγο έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης, ελάχιστη, και λίγο παραπάνω στο Λευκό Πύργο, αύριο φυσικά, Κυριακή μάλλον 6 ώρα, να βρεθούμε όλοι έξω από το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα μιλήσει και θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και ξεκινάω από αυτό. Γιατί, κύριε και αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, στη Βουλή Προκόπη Παυλόπουλε πρέπει να υπογράψεις το γιατί? Δεύτερο, πώς να βρούμε λύση, πώς να ξεσηκωθούμε όταν δεν υπάρχουν ηγέτες εθνικοί, όχι κομματικοί, ηγέτες εθνικοί. Δεν υπάρχουν θεσμοί, που είναι η Εκκλησία, που είναι ο ακαδημαϊκός, ο πνευματικός κόσμος, που είναι τα επιμελητήρια. Είναι δυνατό να κάνει συλλαλητήριο για ένα τεράστιο εθνικό θέμα? Δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακού, μήνες των μισών των συντάξεων, και να είναι την Κυριακή ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Γιατί δεν πήγαν τα επιμελητήρια που κλείνει, νεκρώνει, μόνο από το τι τα κινούνται. Και κλείνω. Εγώ δεν θα πω καληνύχτα, καλημέρα, γιατί πρέπει να ξεσηκωθούμε, να βρούμε ηγέτες, να βρούμε θεσμούς να μπουν μπροστά, να βρούμε πατριώτες. Είναι πουλημένοι όλοι. Εμένα με καθάρισαν για το θέμα των Σκοπιανών και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. 2010, δήλωση Μπουτάρη. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με το τρίγωνο του διαβόλου, άθιμου Παπαγεωργόπουλου Ψωμιάδη. Έχουμε εξαφανιστεί, δεν ξέρω αν λείπα λεφτά ή δεν λείπα λεφτά, από την ομαρχία με χαρτιά του ελεκτικού συνεδρίου δεν λείπει ένα ευρώ. Και ποιος με πήγε στα δικαστήρια, αυτός ο φιλοσκοπιανός, ο Βρωμιάδης, η Κολόμη. Μην μπαίνουμε σε κύριε Ψωμιάδη, σας παρακαλώ, όχι σε βομολογίες, γιατί θα δικήσετε και τον εαυτό σας, αλλά θα κινηθούμε και το Βρωμιάρη και το τέτοιο. Αυτά εδώ είναι, θεωρούνται επιλήψιμα. Δηλαδή, το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή, γνωρίζω. Ναι, αλλά τα πολύ σεμνά μίλησα τώρα. Σεμνά μιλάτε κι εσείς, να δείτε πόσο σεμνά μιλάμε κι εμείς, αλλά έξω από το μικρόφωνο. Όχι, δεν μιλάω. Δημόσια. Στο καπνό που έχουν κάνει, ναι, έχει αποκεφαλιστεί η κεφαλή της Ελλάδος. Δυστυχώς πήγα σε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις πριν μια ώρα. Όλοι επιφανίστησαν ότι κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε σήμερα. Και δεν κατάλαβε ο ελληνικός λαός γιατί. Από πού θα ενημερωθεί? Δυστυχώς λείπει ενημέρωση και η αλήθεια. Μην σε κρατάω άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψωμιάδη. Και ζητώ συγγνώμη. Όχι, όχι, βέβαια. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη. Παρακαλώ. Πασχάλη. Λέγε, Αλέξη. Λοιπόν, έβγαλα ένα τραγούδι. Καλό βράδυ, Αλέξη. Δεν είναι η μέρα σήμερα για τραγούδι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Σπάνια σας παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας ακούω κάθε βράδυ. Θα ξεκινήσω και θα πω στον κύριο το τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι μπορώ εγώ να κάνω. Σε λίγο καιρό από τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχουμε εκλογές. Βγάλαμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό, να μην το πω αλλιώς. Έχει, γιατί Πρωθυπουργό είναι κάποιοι, πιο κόμψο. Ναι, γιατί κάποιοι δεν τον ψηφίσανε, γιατί κάποιοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση που βρισκόμασταν. Άλλος τους ξεγέλασε, αλλά έρχονται εκλογές. Και μην ξεχάσει κανείς όλα αυτά που γίνονται. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα τα ξεχάσει?
Βέβαια θα τα ξεχάσει. Άμπρο, γι' αυτό το τονίζω κυρίως για τον κύριο που έλεγε εγώ τι να κάνω. Εγώ. Μετά έχω να πω για τον δημοσιογράφο του R3. Αφού καθόμαστε και δεν πάμε απ' έξω να το κάνουμε γυαλιά καρφιά. Εντάξει, όμως και... δεν είναι. Δηλαδή επειδή κάνουν αυτοί λάθος. Επειδή κάνουν αυτοί λάθος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είναι ο Ρουβίκονας που είναι. Ο Ρουβίκονας είναι δική του, είναι ακριβώς. Οι άλλοι δεν είναι δικοί του, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνετε εσείς. Έτσι. Αφού εσείς δεν προστατεύεστε από αυτούς. Ο Ρουβίκονας και ο κάθε Ρουβίκονας και η κάθε συνιστόσα, οι καταληψίες και όλα αυτά είναι, αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Άρα δεν μπορείς να πας απέναντί τους. Ή θα πας και θα είσαι οργανωμένος και θα υποστείς και τις συνέπειες, ή θα κάτσεις στο σπίτι σου και θα παλεύεις μέσα από το Facebook όπως κάνει ας πούμε ο Τζιτζι Κώστας. Δεν κάνεις σαν τον Ψωμιάδη που είναι στον δρόμο. Ο Τζιτζικός σας είναι στο Facebook από πίσω και πυροβολάει και λέει ας πούμε τάχα μου δήθεν, αυτά εδώ εκεί. Δεν γίνεται έτσι πολιτική, δεν υπάρχει αύριο. Τσιμουδιά, όλοι τους τσιμουδιά. Εννοείται. Εννοείται. Και τώρα θα αρχίσει το μασάζ του εγκεφάλου. Θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι. Για να κάνει τι. Όταν ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο αντίστοιχος, δεν έχει υπογράψει για αυτή τη συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να υπογράψουμε πρώτα εμείς για να μην έχουν πρόβλημα αυτοί. Ναι, εμείς σαν Θεσσαλονίκη σε αυτό το πράγμα που θα έρθει να μας πει τι, να κάνει δεν τι. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Μπορεί να πάει κόσμο στο παιδί, εντάξει, αλλά θα υπάρχει πάρα πολύ αστυνομία. Τα γνωρίζετε από τα σχετικά αυτά εδώ. Έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι αγρυπνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Για χαρά. Παρακαλώ. Ναι, μπρος. Ναι, σας ακούμε κύριε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αναγκάστηκα να πάρω νωρίς Πασχάλη. Ναι. Για να μιλήσω. Ναι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τι να κάνουμε ρε φίλε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Απίστευτο. Λοιπόν, βλέπεις ότι από εκλεγμένο νομάρχη μέχρι μια απλή κυρία που πήρε τηλέφωνο, σπέβδεις και τους προστατεύεις να μην βρίσκουν. Ναι. Είναι όλοι σκασμένοι. Εγώ είπα ότι τα χειρότερα τώρα ξεκινάνε. Καλημέρα Ελλάδα, λέει ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα άσχημα. Για όλους αυτούς, έτσι. Λοιπόν, και έχουν ονοματεπώνυμο όλοι αυτοί. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, για αυτούς που διαφωνούν. Αυτοί πιστεύουν όμως ακριβώς αντίθετο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, έτσι. Υπόψη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Οι γείτονες όμως θα ξεσαλώσουν. Ξεκινάνε σιγά σιγά. Ήδη ξεκίνησε το ουράνιο τόξο. Ναι, ξεκίνησε ας πούμε την πρώτη μέρα. Θα ξεσαλώσουν αυτή η ωραία φωτογραφία που ανέρτησε, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα καθόλου. Μα καθόλου. Λοιπόν, καταρχάς όταν αναφέρεσαι, έτσι, να κάνω μια παρένθεση με λίγο χιουμοριστική διάθεση. Παρακαλώ, διάθεση. Παρακαλώ, ορίστε. Λοιπόν, που είπες ότι η Φόφη δεν κάλεσε τον DA. Yes. Αυτά εμείς εδώ τα καταλαβαίνουμε δυτικά. Τώρα ανατολικά. Εσείς κοιτάξτε, προχθές ναι. Είχατε την περασμένη, πριν από δύο εβδομάδες, ήσασταν, πώς το λένε, σε καραντίνα. Όχι. Τώρα, όχι δεν είναι, κάτσε περίμενε ρε φίλε. Τώρα το Κορδελιό έχει ελονοσία. Το Κορδελιό είναι στον ίδιο δήμο με εσάς. Δεν απέχετε πολύ, μια κεραία μάλλον απέχετε. Άρα εμείς προσέξτε λίγο τώρα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε... Να φοράς μάσκα σε παρακαλώ όταν μιλάς για να μην μεταδοθεί από τις οπτικές σύνες και έρθει εδώ. Έχει στηθεί ένα αόρατο τείχος στα σύνορα, το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος, το οποίο προστατεύει το Δήμο Ευόσμου, μάλλον το κομμάτι του Ευόσμου. Πρόσεξε, η ανακοίνωση των ιατρών λέει για κάποιες συνοικίες. Πρόσεξε όμως ποια συνοικία δεν λέει. Αυτό να σε προβληματίσει. Λέει για Σύνδο, Διαβατά, Μαγνησία, Καλοχώρη, Κορδελιό. Για Δενδροπόταμο, Βούβα. Εκεί δεν πάει ούτε κουνούπι πάει, φίλε, το κατάλαβες. Να πάει το μυαλό σου για ποιο λόγο, φίλε. Εσύ θα μου πεις. Δηλαδή το κουνούπι θα πετάξει μέχρι Κορδελιό, αλλά δεν μπορεί να πάει μέχρι την Νεάπολη, ας πούμε, έτσι. Και εντάξει. Πόσο μάλλον να περάσει, περνάει και το Δενδροπόταμο να δεν καριστάσει. Τέλος πάντων. Αυτό που έγινε προχθές εκεί στην πατρίδα μου, στο Πολύκαστρο, που πήγαν οι φίλοι μου και να δείσαν κάποια πράγματα, ας πούμε, από την κατάληψη που πήγαν να κάνουν στο τολενό των Ευζώνων και δεχθήκαν τραμπουξιμούς από αστυνομικούς να διαλύσουν αυτή την κατάληψη, ας πούμε. Και οι ίδιοι τους, οι καταληψίες δηλαδή, οι φίλοι, φωνάζανε ότι πριν μερικούς μήνες που κλείσαν τον δρόμο, αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο, Λάθρο Μετανάστες, και είχαν μια ωρά φορτηγά χιλιόμετρα, ας πούμε, μας ζητούσαν, λέει, ταυτότητα, να δείξουμε ποιοι είμαστε για να περάσουμε ποιοι και οι λαθρομετανάστες. Κλείσαν τον δρόμο, δεν τους πήρεξε κανείς. Έτσι, και τώρα πήγαν να κλείσουν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα εκεί πέρα λίγο
για μια λέξη διαμαρτυρίας, καμιά δύο ώρες κτλ. Και αμέσως, αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου στον φίλο που πήρε εχθές έτσι λίγο νευριασμένος και σου είπε τι να ψηφίσω, ας πούμε. Α, κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Πολύ όμορφα τον είπε ένας ακροατής μετά και τον χαρακτήρισε ανάλογα. Δηλαδή, δεν τον χαρακτήρισε, τον είπε ότι είναι βλάκας. Από την άποψη, ποια άποψη είναι βλάκας? Περιμένεις, ρε φίλε, να σε πω εγώ ότι είσαι, ας πούμε. Κάπου, ας πούμε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα αυτονόητα. Δεν θα σου πω εγώ τι είσαι ή τι θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι τι θα κάνει. Γιατί ήθελε να ακούσει, εγώ μπορούσα να τον απαντήσω. Μπορούσα να απαντήσω και να του δώσω αυτό που ήθελε να ακούσει. Αλλά εδώ δεν είμαστε μια αρένα που θα ακούει ο καθένας ό,τι γουστάρει, παίρνει τηλέφωνο για να κάνω εγώ τον γκόλακα στον καθέναν. Θα πεις την άποψή σου, αν έχεις άποψη και έχει και λόγο και αδίκησε και τον εαυτό του. Γιατί θεωρώ ότι έχει και λόγο, άσχετα αν εγώ διαφωνώ μαζί του κάθετα στα περισσότερα. Μα δεν είναι η δουλειά της εκπομπής αυτό του. Προφανώς, εντάξει, το είδε κάπως έτσι και αυτός έχει τα νεύρα του. Χάθηκε η μπάλα και με το μακεδονικό και με αυτά εδώ τα οποία συμβαίνουν. Εντάξει, εγώ του δικαιολογώ, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ θα κάνω αυτό που σου εξήγησα. Λοιπόν, φτάνει τόσο πολύ που μίλησες. Πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος που θέλει να μιλήσει. Δεν αμονοπολίσει το ενδιαφέρον. Πάμε, Λευτέρη, στείλ το να. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί σας και συνεχίζουμε κανονικά. Τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά στο 54340, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 2310 90 90 90 είναι στην διακριτική σας ευχέρεια. 098, δεν κατάλαβα το μήνυμα, αλλά δεν ξέρω τι εννοείς. Ποντιακό όνομα, πόσα έφαγε αυτό. Δεν είναι. Τώρα λες πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορείς να αποδείξεις εσύ, λες για να πεις. Όλοι είναι θυμωμένοι, αλλά με μια σημαία στο χέρι και αγνά αισθήματα, δεν νικάς. Δανείζομαι φράση της ταινίας Οδύσσια. Κράτα το θυμό σου για μετά. 1-2 η Arsenal, έκλεισε το ημίχρονο. Για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, εσείς που δεν είστε ποδοσφαιρόφιλοι, δεν το ξέρετε καλά. Παναγιώτα Σταθοπούλου, ετών 17. Επονίτησα, έπεσε νεκρή από γερμανικό άρμα μάχης στις 22 Ιουλίου του 1943 στην διαδήλωση του λαού της Αθήνας να μην παραδοθεί η ελληνική Μακεδονία στους Βούλγαρους. Αυτά για την ιστορία, όχι ότι σας ενδιαφέρει, γιατί κοντά σε αυτό να σας διαβάσω και την η κυβέρνηση της Μακεδονίας χαιρετίζει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας είπα, μπορείτε να το γράψετε όπως θέλετε αυτό. Να κυρώσει την ιστορική συμφωνία, η οποία μπαίνει, βάζει ένα τέλος σε μια διένεξη τριών δεκαετιών, την οποία δεν έχει καταλάβει ποτέ κανένας. Έτσι, ποτέ μα ποτέ κανένας, με ούτε ένα υπερασπιστικό χαρτί, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει κερδίσει η χώρα. Λυπάμαι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση Μακεδονίας, ούτε βόρειες ούτε τίποτα. Θα φάτε καλά. Περιμένετε, γιατί να μην πω τίποτα παραπάνω. Έτσι μου επιτρέπεις, Χριστό αδερφέ. Λοιπόν. Πάμε, κύριε, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο, τον τεράστιο ηχογλύπτη στον κόσμο. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα Πασχάλη, έτσι Φωμίδου είμαι. Γεια σου, ρε φίλε. Ναι. Εγώ ακούγοντας τους ακροατές θα μείνω σε κάποια σημεία από κάποιους που είπαν ότι έχουμε χάσει, τι έχουμε χάσει σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχουμε χάσει τίποτε, γιατί σαν έθνος δεν παραδώσαμε απολύτως τίποτε. Μην ξεχνάμε ότι τα κράτη δεν μπορούν να παραδώσουν, τα κράτη ως νομικές οντότητες δεν μπορούν να παραδώσουν ηθαγένεια. Οπότε να ξέρουμε και να είμαστε όχι αισιόδοξοι, να γίνουμε πιο δυνατοί και να απαιτήσουμε τα δικά μας αύριο. Πώς θα γίνει, Έφη, τώρα εσύ καλά το λες. Θα σου το πω και όλα θα σου δώσω και τη λύση. Ώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ναι.
έκανα μήνυση στον κύριο Καμένο για ένα άθλιο tweet το οποίο έφυγε την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πήγα στη δικαιοσύνη. Έκανα μήνυση και αγωγή. Η δικαιοσύνη έστειλε χαρτί στον κύριο Καμένο, στη Βουλή των Ελλήνων, για να αρθεί η ασυλία του. Η απάντηση του κυρίου Καμένου ήταν ότι θέλει να κρυφτεί πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κρίμα να πάρει, ευχή να πάρει. Κρίμα! Κότες! 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 Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κάψιμα? Φέτος δεν μπορούμε τώρα. Τα ορφανά πορεύονται και οι κύριες κονομιώνται κορόιδο εδώ μέσα. Γιατί δεν είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουν καμιά αλλαγή τώρα? Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρομή. Είναι για αρχόντι στο υποδρομή. Φέτος δεν μπορούμε τώρα. Καταρχήν αυτό το παιχνίδι γίνει για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση. Το όραμα που έγινε πραγματικότητα. Τώρα θα βρουν αναπαμό τα κοκαλάκια του Κολοκοτρώνη και της Μπουμπουλίνας. Θα φάμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Βρακή δεν έχει ο μας. Λουλούδια θέλει ο μας. Όλα τα είχε η Μαριωρή, η ελεύθερη ραδιοφωνία της έλειπε. Κάτι άλλο δεν έχεις να πεις, γιατί απλούστατα ο Παρθενώνας τόσα εκατομμύρια χρόνια είναι εκεί που είναι. Τόσα εκατομμύρια χρόνια είναι εκεί που είναι. Ελάτε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα και της ανομίας και της εγκληματικότητας και να τα απαντήσουμε. Να δώσουμε λύσεις αυτά, όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα. Are you ready now? Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ηχοκληψίας, ο Λευτέρης Μανιάς. Λευτέρης Μανιάς. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό το σταθμό εδώ. Για εμείς πώς όλους σταθμούς. Βοξάστε με. Αλληλούια. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος της ημέρας εδώ, όπως κάθε μέρα σχεδόν. Καλησπέρα σύντροφε. Καλησπέρα σύντροφε μου. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι μου κάνεις. Κόλπα θα κάνω σήμερα. Μπορώ. Είμαι πολύ, πάρα πολύ εκνευρισμένος. Μπράβο Λευτέρη, κάτσε και γελάω γιατί. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54340. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Υπάρχει ανάγκη για δωρητή αιμοπεταλίων για παιδάκι δημοτικού. Νοσηλεύεται στην παιδοογκολογική Ιπποκρατίου. Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει το μικρό Γιάννη, μπορεί να πάει να δώσει αιμοπετάλια και να λένε ότι είναι για την παιδοογκολογική Ιπποκρατίου για το μικρό Γιάννη. Προσοχή, το σύστημα υγείας λόγω κουνουπιών απαγορεύει στους κατοίκους των περιοχών Σύνδος, Διαβατά, Μαγνησία, Καλοχώρη, Κορδελιό και τον ιστορικό. Το Κορδελιό δεν έχει καμία απόσταση από τον Εύωσμο, το ίδιο είναι. Άρα να ξέρετε και εκεί στο Λίκνο, οι Λυκνιστοί, οι Κουνιστοί εκεί πέρα, να έχετε τον νου σας, γιατί υπάρχει το θέμα με τα κουνούπια και με την ελονοσία. Φίλε, 2019, ποιος θα περίμενε, φίλε, θα έχουμε ελονοσία, έτσι. Πράγματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Ούτε μάου μάου πρέπει να έχουν πλέον ελληνοσία, γιατί τα τρώνε τα κουνούπια, άρα δεν έχουν φόβο. Δεν γίνεται διαφορετικά να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα εδώ στην ελληνοσία, ρε φίλε. Θα μου πεις εδώ τώρα, φίλε, έχεις πρωθυπουργό. Α, τώρα να στο πιάτο, ρε φίλε. Μου έρχεται, ρε Σιλευθέρη, συγγνώμη, στο πιάτο μου έρχεται τώρα. Έχεις πρωθυπουργό, ρε φίλε, που τον περασμένο εγώ να τον είπε μεσαίωνα. Ακριβώς κάπως έτσι. Και ο ίδιος πρωθυπουργός δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη Μυτιλίνη από τη Λέσβο. Και εσείς τον κάνατε πρωθυπουργό. Κάνα να πάθετε, ρε φίλε. Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος που πράττει. Δεν υπάρχει επόμενος, άρα δεν υπήρχε προηγούμενος. Λοιπόν, αλλά φίλε, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ήθελε τα και παθέστα να είναι στα χωριά. Α, έτσι κάτι δικά μου σκέφτηκα κι εγώ. Τι να κάνω. Δεν έχω κάτι δικά μου εγώ, μόνο εσείς έχετε δικά σας. Μας έχει φάει σαπίλα. Πιστεύω τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι άλλο. Με προξένησε, επειδή βλέπετε κάποια πράγματα συμβαίνουν πριν, μάλλον ακούτε αυτά που συμβαίνουν πριν γίνουν. Και ένα από αυτό που ήθελα να θέσω έτσι υπόψη σας είναι η απέλπιδα προσπάθεια της κυρίας Γεννηματά που ηγείται του Κινάλ, που να λέει δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας σε αυτόν τον τόπο. Κυρία Γεννηματά, welcome aboard. Welcome aboard. Εμείς φωνάζουμε εδώ, τσιρίζουμε για αυτό το πράγμα και εσύ ανακάλυψε σήμερα την ώρα που γινόταν η ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το γράψτε το όπως θέλετε αυτό. Για το κοινοβούλιο, το ελληνικό ξέρω ότι δεν μπορείτε να το γράψετε. Για το κοινοβούλιο είμαι σίγουρος ότι ξέρω να το γράψετε. Μην το γράψετε με ύψιλον ή με ομικρόν. Διαλέξτε όμως. Και με ομικρόν γιώτα και με ύψιλον. Όπως ακούγεται, παιδί μου. Γιατί παίζει ρόλο πώς γράφετε, το πώς ακούγεται. Λοιπόν, είδες όμως τι διαφορά έχει το πώς μιλιέται με το πώς γράφεται. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, και ανακάλυψε η κυρία Γεννηματά και είπε: «Ω! Where is the DA?» Πού είναι για ο εισαγγελέας? Εμείς το ψάχνουμε. Από την ώρα που πήρε, τρυπήθηκε το δικαστικό σώμα, σας είπα: δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά είναι για να έχουμε. Λέγαμε από τη στιγμή που υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης. Έτσι, αυτά είναι οι ανεξαρτησίες εδώ στην Ελλάδα. Με την κυρία Θάνου να δεσπόζει στο γραφείο του πρωθυπουργού. Με το βατράχι αυτό που άλλοι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Να βλέπετε εσείς τώρα, εσείς οι αξιωματικοί, υπάρχουν δύο τάσεις. Οι αξιωματικοί τώρα αυτοί των ενόπλων δυνάμεων, στρατό Γκαβλίας, το πούμε κατά κάποιο τρόπο, βλέπουν τώρα, ας πούμε, τον Αποστολάκη, οι μισοί τον ζηλεύουν, θέλουν να είναι στη θέση του και οι άλλοι μισοί τον απεχθάνονται. Αυτό λίγο το δεύτερο κρατήστε το, γιατί το θεωρώ υπερβολικό. Κανένας δεν απεχθάνεται την δόξα η οποία φέρνει εξουσία και κατ' επέκταση όλα τα καλά της. Γιατί δεν φύγουν, λέει, τα αποκλάσεις. Δεν αποκλάω τίποτα. Όπως και ο κύριος Αποστολάκης ξαφνικά από ναυτικό βατράχι κατά κάποιο τρόπο έγινε υπουργός και χειροκροτούσε την παράδοση Μακεδονίας στα Σκόπια. Δηλαδή αυτοί το 40 τι θα κάνανε, φίλε, θα περιβραχιώνια των ΕΣ
και θα βγαίναν στο φόρα παρτίδα στους δρόμους και θα τους εκτελούσαν όλους. Τέτοιοι είναι. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Κάπως έτσι, μάλλον, έτσι μας έχει διδάξει η ιστορία. Γιατί η ιστορία μάλλον κατέδειξε άλλους να είναι συνεργάτες των Ναζί και τελικά άλλοι θέλαν να είναι. Και αυτοί που βρίζανε αυτούς που ήταν, ήταν γιατί ήθελαν να είναι στη θέση τους. Εγώ αυτό έχω καταλάβει την ελληνική ιστορία. Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς. Ψέματα είναι, Λευτέρη μου. Αυτός που κράζει δεν είναι γιατί θέλει να πάει εκεί που βρίσκεται ο άλλος. Γιατί θέλει να απολαύσει τα προνόμια. Ο κύριος Αποστολάκης έχει τα προνόμια. Ναι, ψέματα. Όχι, βέβαια. Χειροκρότημα. Ζαμάζε βολέλα, κοντρεύω όλα πεπέ. Παραδίδονταν οι πρέσπες και ο ΓΕΘΑ, πώς το λένε, το βατράχι τέλος πάντων, αυτός που, που κοσμούσε τις έλληνοπλες δυνάμεις, και όλοι είχαν να πούνε μια καλή κουβέντα για αυτόν. Δεν άκουσε ούτε έναν, ούτε ο Παπαντονίου μπορεί να πει κάποιον που τον οποίο τον κυνηγάνε, ούτε ο Σιμίτης είπε ποτέ κάτι τίποτα, ούτε ο Άκης ο Τσογατζόπουλος είπε ποτέ κάτι τίποτα, τίποτα κανένας. Πολύ καλό λέει παιδί. 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Ναι, 20 χρόνια. Ήταν επιτετραμένος με όλα. Μάλλον κάποιος τον έβαλε εκεί. Και μην ξεχνάτε ότι ο συγκεκριμένος είναι ο πρώτος που παρασημοφορήθηκε από τους Γερμανούς. Ό,τι και αν συμβαίνει αυτό, αυτό καταγράφει η ιστορία. Εσείς τώρα μπορείτε να πείτε ότι δεν τα καταγράφει η ιστορία. Με γεια σας, με χαρά σας και γλυκά τα όνειρά σας. Δεν θα μαλώσουμε για αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο. Απλά το λέμε για να έχετε και μια πλήρη γνώση. Έτσι λοιπόν, 153 νέοι συμφωνία των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ πέρα οι δικοί μας. Δεν κάνουν την κουκ. Ναι, τώρα θα σου πω για τους δικούς μας. Περίμενε, γιατί έχω τον τζικό στα στο κουτουπιέ τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, 146 τα όχι και ένα παρόν. Το παρόν ήταν από τον Ψαριανό. Δεν πρέπει να ήπιε σήμερα. Ναι, ναι, ο Γρηγόρης δεν πρέπει να ήπιε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ψέματα να πούμε τώρα. Μισό λεπτό. Βίος και πολιτεία είναι. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στη Βουλή και βγάζεις κάρτα, έχεις μπροστά σου, ας πούμε. Πώς να σου πω, έχει κάποιες εφαρμογές, κάποια apps. Ε, φίλε. Φίλε. Αυτά είναι για να γελάει ο κόσμος. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Και βάζεις, ας πούμε, ή τα code, barcode, ας πούμε. Έτσι, κάτσε για να δω λίγο αυτό εγώ. Τι που μου λέτε τώρα. Τι σου πω τώρα. Καλά, αυτά είναι αντιχριστιανικά. Μην τα ακούσεις εσύ, μην τα ακούσεις. QR code reader. Έτσι, code reader, λοιπόν. Το QR είναι το code reader. Όχι Q, είναι άλλο το Q. Τέλος πάντων, code reader. Δηλαδή που διαβάζει το κουτί. Βάζει λοιπόν την εφαρμογή πάνω στο πρόσωπο του βουλευτή και καταλαβαίνει. Βλέπει, α πούμε, κουντουρά. 1 εκατομμύριο χρέο. Από δάνεια. Και λέω εγώ τώρα. Αυτή πώ. Τι θα θέλατε να κάνει αυτή, να τιμήσει του πεσόντε του Μελά. Έχει καμιά έγνοια για την Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύετε κάτι. Τα πιστεύετε αυτά. Αν τα πιστεύετε, λυπάμαι. Πρέπει να έρθετε στην πραγματικότητα. Η γυναίκα δεν πληρώνει κιόλα. Όπως δεν πληρώνει και κανένας από αυτούς. Κανένας δεν πληρώνει. Δέστε ποιοι έχουν χρεολύσια στη Βουλή. Δέστε ποιοι πληρώνουν, κανείς. Και δέστε για ποιο λόγο. Quick, ένα και. Προσωπικά ζητήματα, ναι. Συζήτηση κομμένη. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα το δικό μας αυτό, δεν κατάλαβα. Πώς ψηφίσεις, είσαι αμερόληπτος στην ψηφοφορία. Όχι. Ενδίδεις. Είσαι ενδοτικός. Σωστά ή κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με βοηθήσετε. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε για να καταλάβετε ότι δεν είναι αθώα η ψηφοφορία. Γι' αυτό ευγνωμονούσε η Μέρκελ το Τζίπρα και το αντίστροφο. Γιατί όλα αυτά ήταν συμφωνημένα από πριν, όχι για την παράδοση των Πρεσπών, αλλά η έξοδος από τα μνημόνια, να είναι όλοι βολεμένοι, να μην πειραχτεί κανένας. Θυμάστε την υπόθεση του Σιμίτη που τον βγάλαν για την εμπλοκή του αυτά εδώ. Τσακ πατ κατευθείαν ο Θεοδωράκης, πρόθυμος, διέλυσε και το ποτάμι, ψήφισε και υπέρ των Πρεσπών. Δεν θα ξανακούστε για Σιμίτη, κυρίες και κύριοι. Ο χειρότερος όλων αυτός που φάρπαξε την ψήφο αυτών των βλογιοκομμένων του 3,5% είναι αυτός ο Καμένος. Τα στελέχη του έχει αυτή την Παπακώστα του Καραμαλή. Καραμαλικοί το παίζουν αυτοί. Αυτή στην Νέα Δημοκρατία είναι χειρότερη από ό,τι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 35 συνιστώσεις. Εκεί τουλάχιστον είναι συνιστώσεις. Οι άλλοι μισιούνται μεταξύ τους. Μίλησε, λέει, θα μιλήσει ο άλλος. Κοιτάξτε, είναι θέμα το 2019 από έναν που δεν έχει μιλήσει ποτέ να μιλήσει. Αυτή είναι η κατάντια της πολιτικής ζωής, της οποίας εμείς δεν με κάνουμε πως κάνουμε. Γκολ για την Man U, το ακυρώνει της, όχι. 0-1 με τον Αλέξη Σάντσες, 0-1 Arsenal Man U. Γιατί το βλέπετε και εσείς αυτό. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δυστυχώς ο Καμένος δεν μπόρεσε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Έκανε μια άλλη ας το καλό πούμε. Τους Έλληνες να ξεκινήσουμε την εξέγερση των Ελλήνων.
την εξέγερση των πολιτών. Χαιρετίσματα στην Αγιελάδο χώρα. Παναγιώτη, πιστεύω να το έλαβες το μήνυμα. Και δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται. Ή ευτυχώς μάλλον. Τώρα από εκεί πέρα, με έβαλες εσύ στο κόλπο. Για τον Τζιζικώστα. Πριν πάω στον Τζιζικώστα, λέει κοινή νίκη Έλληνες και Μακεδόνες ο κύριος Ζάεφ. Στην σκοπιανή έκδοση της Deutsche Welle. Μάλιστα. Δεστολίτες και δεστολίτησες. Ναι. Και το άλλο ότι. Τελώ υπό έναν εκνευρισμό, τον έχω κυρίες και κύριοι, να σας πω την αλήθεια. Προσπαθώ λίγο να το μετριάσω κατά κάποιο τρόπο. Πάμε στον κύριο. Για ποιο λόγο. Πάμε στον κύριο Τζιζικώστα. Αυτόν τον είχατε δει πουθενά. Τον πιανίστα. Αν τον είχατε δει πουθενά αυτόν, να μου το πείτε και εμένα. Αμάκι δηλαδή... στον αέρα. Ναι, να σου πω κάτι. Τζιζικώστας. Αν ήθελε να κάνει κάτι ο Τζιζικώστας και να είναι δακτυλοδεικτούμενος, έπρεπε να τα κάνει από πριν. Σιγή ηχθείως, κύριε Τζιζικώστα. Και ξαφνικά τώρα, λίγο πριν το συλλαλητήριο, follow the truth και δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά, follow your dreams, κάτι shark να πούμε και κάτι τέτοια. Μόνο μάου μάου. Εκεί απευθύνεσαι κι εσύ. Τι νομίζεις, σε κανένα καλούτσικο απευθύνεσαι. Σε κανένα καλούτσικο και βγαίνει σήμερα και κάνει δηλώσεις, λέει, άκου τώρα. Το διαβάζω εδώ. Η αναγνώριση, λέει, μακεδονικής εθνότητας γλώσσας στα Σκόπια όχι μόνο δεν λύνει κανένα ζήτημα, αλλά θα δημιουργήσει και νέα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον, etc. Ξέρετε που τα έκανε αυτά? Στο Facebook, φίλε. Κότα, τρίλιρη και μακροπουπουλάτη. Δεν είναι μόνο για τον καμένο αυτό. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Μάλλον ευτυχώς. Να αγιάσει το στόμα της που μας έδωσε μία από τις καλές ατάκες για όλες αυτές τις κότες, τις τρίλιρες. Τις μακροποπουλάτες οι οποίες βρίσκονται γκολ δεύτερο για την Man U. Έφυγε ο Παπασταθόπουλος και ο Λίγκαρτ κάνει το 0-2. Έτσι, σιγή ηχθείως στο Fly Emirates, στο γήπεδο της Arsenal. Με του βγήκε ο Παπασταθόπουλος με τραυματισμό. Βρήκαν και ξεσάλωσαν οι της Manchester. Τι να πω. Ναι. Λοιπόν... και ο κύριος Τζιζικώστας, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν μπόρεσε ούτε αυτός να υπομειστεί το ειδικό βάρος εδώ της Μακεδονίας. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ, γιατί ξέρει ότι τρεις μέρες θα κρατήσουν τα νεύρα σας, τα θυμικά σας, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει μια άλλη ιστορία. Ποια είναι η άλλη ιστορία? Εκλογές έρχονται, αυτά εδώ θα είναι αύριο μεθαύριο στην κυβέρνηση. Αυτό τους ενδιαφέρει, η ζωή προχωρά και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Κάπως έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, η ιστορία. Κάπως έτσι εκτελήσεται η ιστορία μας στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τα δικά του συμπεράσματα. Καλό είναι να το συζητάμε. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα κέρδος, να ξέρετε. Όχι ότι θα βγάλουμε κανένα κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος σε αυτές τις περιπτώσεις. Your lying eyes and your smile is a thin disguise. Μπράβο. Ο κύριος Δένδιας. Άλλη περίπτωση άγραφη. Χρυσή Αυγή. Ωρα φίλε. Έχει πράγμα, ρε φίλε, κουκουέ. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Όλοι σας λέτε ότι ήταν αισθημένο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αισθημένα ή όχι. Εντάξει, και εγώ μπορώ να συμβαδίζω μερικές φορές. Εγώ, ξέρετε, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί για αυτό που έχουν επιλεγεί. Και σε αυτό δεν φταίνε αυτοί. Δηλαδή, σας έχω πει και άλλη φορά για τους βολικούς. Πρόσφατα ήμουνα σε μια παρέα που όλοι ήταν νενέκοι. Νενέκοι, ρε παιδί μου. Ήμασταν σε μια εταιρεία, ρε παιδί μου, οι οποίοι είχαν μαζέψει όλους τους προϊσταμένους κατά κάποιο τρόπο. Πήγα κι εγώ. Ναι, πήγα έτσι λίγο από εκεί, ας πούμε, από πίσω. Και μιλούσαν για την κατάγκια της εταιρείας. Ποιος εκτελεί, λέω, το πλάνο της εταιρείας? Εσείς. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ πέρα να πούμε τι, ρε φίλε? Κατάλαβες? Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Το ελληνικό ανέκδοτο είναι αυτό εδώ πέρα που ζούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό. Με την επιστροφή μας θα ακούσουμε κάτι ηχητικά. Ένα ηχητικό μάλλον που έχουμε. Ένα κανένα, ναι, σωστά. Θα βγούμε πρώτα εμείς, έτσι να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας φυσικά. Θα ακούσουμε το ηχητικό και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα μιλήσουμε και με τον κόσμο. Πάμε, Λευτέρη. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ κομψά μαζί σας, όμορφα και ωραία, ήσυχα. Βλέπω έχετε καταλαγιάσει. Έτσι, μετά τη μάχη ήρθε η ώρα της ανάπαυσης των πολεμιστών. Εντάξει, λέμε και κάτι, φίλε. Ναι, σε όλα. Πολεμιστών, ναι.
λέω πολεμιστών. Σήμερα το πρωί έχει μια συγκέντρωση στο Υπουργείο. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις. 15 άτομα. 15 άτομα, κύριε Σιγκίδη. Τι πέρε! Άντε, γεια. Κούντο για εκείνο το ρημάδι. Τι πέρε. Τι πέρε. Τι πέρε. Έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95.5. Και πάμε να ακούσουμε το ηχητικό. Και είπαμε θα ανοίξουμε και τις γραμμές να μιλήσουμε και με τον κόσμο. Να δούμε τι, ποια είναι η άποψη του κόσμου. Όχι δεν την ξέρουμε. Αλλά μήπως έχει αλλάξει κάτι μετά την περήφανη νίκη του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους 153 βουλευτές. Είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων. Άντεξαν και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος της συνείδησής τους. Που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα. Προτάσσοντας το πατριωτικό καθήκον. Για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Είστε το καμάρι του γένους, η δαφνοστεφανωμένη απαντοχή μας. Είναι δίκαιο και γίνεται πράξη. Αύριο γέροντα Σοφρόνιε θα γίνει η συγκέντρωση πανελλαδική για να ακυρωθεί αυτή η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών που πάνε να περάσουν τώρα. Ένα μήνυμα για όλους τους Έλληνες που θα κατέβουν, τους Ορθοδόξους, αύριο. Να πάρουν και ματσούκια κοντά. Άμα δεν ακούγεται η φωνή, να ακούγονται τα στεγάρια. Προδότες, βρώμικοι, σαβούρες, όλοι. Όλα αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με συλλαλητήρια, με φωνές κλπ. Κληρική και λαϊκή, τέρατα. Ούτε είναι δυνατόν με τέτοιες συμπεριφορές να φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το ελληνικό βέτο είναι δεδομένο και αδιαπραγματικό. Ένας πρόεδρος δημοκρατίας σημαίνει πως προστατεύει το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Έχει οργιστεί γι' αυτό. Αυτός τι κάνει. Και αν τρέχουμε στο Λίδι να πηγαίνει να κόβει κορδέλες σε γένεια και αγιασμούς. Τα κάνω κι εγώ τσάπα. Δεν σε χρειαζόμαστε φίλε. Δεν χρειάζεται λάθος κοσμήματα. Τροπή του και άλλος του. Να πουλήσουμε την πατρίδα μας. Ποιος είναι αυτός το βρωμερόπεδο. Να τον αρπάξουν και να τον κάνουν τα λατιού. Για τα ρόπαλα. Όποιον βρίσκουν κατά κέφαλα. Αφήσουμε τους προδότες. Κλαίω για την πατρίδα μου, κλαίω για τη θρησκεία μου. Όλοι ξεκαθάρισμα θέλω να πω. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Μετρόπολης λοιπόν 95,5. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, 23.10.90.90.90 είναι στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Πάμε λίγο στα μηνυματάκια σας. Από τα νεύρα μου άρχισα να πίνω από τώρα. Δεν βλέπω να με φτάνουν τα δύο μπουκάλια που έχω ήδη. Καλά, εντάξει. Έχεις μπροστά σου δρόμο. Έχεις. Στην Κατερίνη αγωνίζονται, στα Σέρας αγωνίζονται, στη Θεσσαλονίκη τον πίνουν. Τον καφέ τους. Τον πίνουν τον καφέ τους, κυρίες και κύριοι. Άντε, καφετερίες γεμάτες, Αθήνα γεμάτες. Δεν θέλω να παρεξηγήσετε. Σήμερα σας ανέβασα τη φωτογραφία του 2015. Ποιοι ψηφίσατε, πού ψηφίσατε, τι ψηφίσατε. Και να σας έτσι ενδεικτικά ας πούμε να δούμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα μόνο
Χαλκιδική έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά την έκατσε η φάση. Αριστερά βέβαια στην Θεσσαλονίκη, Πέλα, Καστοριά, όχι Φλόρινα, είναι Καστοριά, είναι τώρα εκεί, δεν ξέρω, εκεί ο νομός, όλα εγώ, εκτός από Σέρας, Δράμα Καβάλα, Ξάνθη, Σέρας και Κιλκής και Δράμα ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, ΣΥΡΙΖΑ. Όμορφα πράγματα. Αυτά τα από έτσι από εντελώς. Όλη η Ελλάδα ύστερα, δηλαδή εκτός του Καρπενήσι, όλα έχουν, είναι ροζ, γιατί ροζ είναι το χρώμα τους, εκτός από την Πελοπόννησο και κάτω. Λοιπόν, συμβαίνουν και ατυχήματα, Λευτέρη μου. Λοιπόν, εντάξει, έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά. Καλησπέρα στον Μανώλη. Πασχάλη, μην κηρύξουν κανέναν περίεργο νόμο. Επικίνδυνα τα πράγματα με προβοκάτσια. Είπαμε, ρε φίλε, να τα περιμένετε. Εδώ τα ακούτε κάθε μέρα, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, αν μπορούμε να σώσουμε κτλ. Κτλ. Μολότοφ λέει στο σπίτι της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μπέτη Σκουφά, λέει βίντεο. Εντάξει, ας κάνει ό,τι κοιμάται, ρε φίλε. Έτσι δεν λένε σε εμάς. Έτσι λέμε και εμείς. Τι σας επιτίθονται, κάντε πως κοιμάστε. Ρε. Αλλά εσάς σας φιλάνε κιόλας. Εμάς δεν μας φιλάνε. Εσάς σας φιλάνε. Δύο φορές θα κάνουν και οι αστυνομικοί ότι κοιμούνται. Να δεις τι καλό πάρτι έχει να γίνει. Καλησπέρα, φίλε Πασχάλη. Καλή εκπομπή. Καθόλου τυχαίο η βροχή σήμερα που ρίχνει παντού. Είναι περηφάνεια να είσαι Έλληνας. Είναι τιμή να είσαι Μακεδόνας. Μακεδονική γη ελληνική. Στον ουρανό δεν υπάρχουν δύο ύλη, ούτε στη γη δύο Μακεδονίας. Έτσι είναι, Πασχάλη μου. Αλλά. Καλησπέρα στον Δούκα. Πήρε άδεια για το τραγούδι. Νέα εποχή, δυστυχώς. Καλησπέρα, Πασχάλη. Ούτε πρόκειται να πάρω, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να πάρω. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του, αλλά εγώ δεν πρόκειται να πάρω. Απλά πράγματα. Καλησπέρα στον Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Πέντε, ναι. Και κανένας δεν κάνει. Ο πιο ανίκανος Δήμος όλη τη Θεσσαλονίκη, με διαφορά από όλους. Ο Δήμος Αεροκάστρου. Δεκτών και μη κατακριτών υπάρχουν φωτογραφίες τις οποίες θα τις αναρτήσουμε και αυτές. Ο μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται. Είμαι 54 χρονών, Πασχάλη, μου λέει ο Αντώνης. Ζω στη Φλόρινα και τα τελευταία 15 χρόνια μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και έχω ζήσει αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ανυπομονούμε καθημερινά να πάει 10 να χαίρομαι γιατί τα υπόλοιπα τα κρατάω εγώ. Θα δω το άρθρο. Θα το δω το άρθρο, φίλε μου Αντώνη. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Να σε καλά. Καλησπέρα στον Δραχμολάγνο. Δραχμολάγνο, κάτσε φρόνημα να πούμε γιατί θα σε γυρίσω εδώ. Α, καλά, χαίρομαι πολύ τώρα. Αυτό, αυτά. Γιατί δεν λες για την κουντουρά τίποτα, ρε φίλε. Δραχμολάγνο, γιατί δεν λες για την κουντουρά. Ρε. Ο μπαμπάς έγραψε τον ύμνο της κούντας. Γιατί δεν λες τίποτα, ρε φίλε. Δεν σε βολεύει. Έτσι είναι. Η αντικειμενικότητά σου είναι, ρε φίλε, αριστερή. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, ρε φίλε. Μείναμε στα αναδρομικά και στην πληρωμή του μισθού του Φεβρουαρίου κατά δύο μέρες νωρίτερα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είπαμε χειραγώγηση. Χειραγώγηση, Άλεξ. Την αγάπη μου, Ήλαρχε. Την αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε στα γραμμά, κάτω στα γραφά. Χριστό, αδερφέ, Ελευθέρη. Πάμε. Παρακαλώ. Τζάκρι. Τι έλα, ρε Τζάκρι. Δεν μου λε, έχω σκουφά, μια ερώτηση. Σκουφά, παρακαλώ, ορίστε. Έχω μια ερώτηση. Ναι. Αν του διεκδικούσαν τον Σοκράτη, τον Περικλή, την Ασπασία, την Αττική, τον Παρθενώνα. Ναι. Θα τα δίναν τόσο εύκολα, ερώτηση. Θα τα δίναν, ναι. Ερώτηση. Θα τα δίναν, σε απαντάω. Εγώ, δεύτερο. Ναι. Να παίρνει σειρά οι Ηπειρώτες, να παίρνουν σειρά οι Θρακιώτες, να παίρνουν σειρά οι Δωδεκανήσιοι. Να μπουν και αυτοί στο κόλπο να παίρνουν τη σειρά τους. Τρίτον, δεν έχουμε δει τίποτα μα τίποτα. Ακόμα. Το πάρτι σήμερα, από σήμερα ξεκινάει. Οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά πλέον το επικίνδυνο είναι πολύ μικρή λέξη. Mm-hmm. Η R3 ήδη ξεκίνησε να αναφέρει στα δελτία της σαν Βόρεια Μακεδονία και τους ξέφυγε και είπαν εδώ τη Θεσσαλονίκη από τη Νότια Μακεδονία. Καλησπέρα, χαιρετίζουμε στο R3. Στο R3 σήμερα το απόγευμα. Δεν βλέπεις τι έχει μέσα η R3, ρε φίλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν έχουμε δει τίποτα. Τα χειρότερα εγώ μπορεί να έρθουν αργά, μπορεί να έρθουν νωρίς, μπορεί να έρθουν και από αύριο. Πάντως τα παιδιά μας ήταν που ήταν, πλέον είναι εντελώς καταδικασμένα, κατά τη γνώμη μου. Πήγα στο συλλαλητήριο εχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη και ήμασταν 1000 άτομα. Και οι καφετέρες ήταν γεμάτες. Μάλλον δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει. Ή μάλλον δεν μπορώ να τους καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να τους καταλάβω.
Δεν μπορώ να το χωνέψω, να σε ληστεύουν έτσι μια ζωή. Μας λίστευαν μια ζωή, μας είχαν απλά να μας φορολογούν εδώ τη Βόρεια Ελλάδα, στο τέλος μας πούλησαν κιόλας. Τι δεν έχεις καταλάβει, τι δεν έχεις καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ναι, τι δεν έχεις καταλάβει. Αυτό δεν έχω καταλάβει είναι που καθόμαστε όλοι, αυτό δεν έχω καταλάβει. Όλοι πολεμένοι. Οι Γάλλοι που είναι προοδευτικοί, η Ευρώπη που χαιρετίζει τη συμφωνία, λέει η Ευρώπη, λέει χαιρετίζει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει χαιρετίζει τη συμφωνία. Αυτοί που χαιρετίζουν τη συμφωνία, εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν πας να πας στη Γαλλία, μπορείς να πας να πάρεις τη Μασσαλία. Όχι βέβαια. Εδώ πήγα να πάρω. Στην Ιταλία μπορείς να πας να πάρεις τη Σικελία. Εδώ οι Άγγλοι μπορούσαν να πάρουν τη Βρετάνη και δεν την πήραν. Τι λες τώρα. Αυτή η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία. Πάνε να πάρεις, πήγαινε να πάρεις τη Μασσαλία, πάνε να πάρεις τη Σικελία. Δημολέστε, θεωρείς την Ελλάδα κάτι ιδιαίτερο. Και την, δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Δηλαδή... Δεν σε βλέπουνε. Ακριβώς. Σε βλέπουνε μάλλον με άλλο τρόπο, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Δεν σε υπολογίζουν γιατί αυτοί, στο έχω ξαναπεί, εκτός από διεκπεραιωτές, εκτός από το φυτευτή, γιατί το καλύτερο για να κατακτήσεις ένα έθνος είναι να βάλεις μέσα τους προδότες μέσα στο έθνος σε θέσεις κέρυες. Δεν χρειάζεται ούτε πόλεμος ούτε φασαρίες. Τους βάζεις τους προδότες σε θέσεις κέρυες, από πρωθυπουργό μέχρι γραμματέα και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Δεν χρειάζεται ούτε πόλεμος ούτε φωνές ούτε φασαρίες. Ναι, αυτό ναι, κάναν ναι. Και αυτοί. Ναι, ναι. Αυτοί ήρθανε, εκτός από τα κόμπλεξ που έχουνε, ήρθαν για να τελειώσουν 2-3 δουλίτσες. Αυτός ήταν ο σκοπός, τελειώσαν τις δουλειές αυτές που ήταν να τελειώσουνε, είναι ευχαριστημένοι, είναι περήφανοι. Εμείς τι κάνουμε. Α, τα λέω εγώ σε σένα και εσύ σε μένα. Ακριβώς. Εμείς τι κάνουμε. Αυτή τη δουλειά τους τι κάνανε. Τους τοποθέτησαν. Άλλους τοποθέτησαν για τα μνημόνια. Άλλους τοποθέτησαν για τις συντάξεις. Άλλους τοποθέτησαν για τα έμφυα. Άλλους. Νόμοι τα λέμε, φωνάζουμε ότι όλοι οι νόμοι είναι παράνομοι. Όλοι οι νόμοι είναι καταχρηστικοί. Είναι όλα τα λέμε. Και το κερασάκι στη τούρτα. Πάρε και ένα πούλημα τώρα. Να μην ξέρεις τι είσαι. Να μην ξέρεις πού βαδίζεις. Εδώ δεν ξέρω πώς τα λεγόμαστε πια. Και από εκεί και ύστερα. Μια ένωση τη Βόρεια με την Νότια και όσοι λένε ότι αυτά όλα είναι, πώς το λένε, κινδυνολογίες λέει, κινδυνολογίες. Ναι. Αυτά είναι λέει κινδυνολογίες. Μα μεγαλύτεροι κίνδυνοι από εσάς υπάρχουνε. Εμείς λέμε κινδυνολογίες ή εσείς που τα πράτετε. Λοιπόν, να παίρνουν σειρά η Ήπειρος, η Θράκη και η Δωδεκάνησα. Κλείσε με αυτό. Έρχονται όλα. Γεια σου Τζάκρη. Γεια σου Τζάκρη μου, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα... Μετά από κάποιες απώλειες γενών, είναι η πιο στενάχωρη μέρα στα 40 μου χρόνια. Νιώθω ότι έχω χάσει ένα μέλος της οικογένειάς μου και πιθανόν όλοι οι Μακεδόνες. Το θέμα είναι ότι κλάψαμε, κάναμε, ράναμε, okay, η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει δυνατούς και ενωμένους. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον προηγούμενο κύριο που είπε όλα αυτά, αλλά ήρθε η ώρα για λύσεις. Συμφωνείτε κύριε Πασχάλη? Δεν με ακούτε? Σας ακούω βεβαίως. Νομίζω ότι καλά ήταν ως εδώ, κλάψαμε, στεναχωρηθήκαμε, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια. Ζωή συνεχίσετε αναπόφευκτα, έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να μείνεις εδώ τώρα. Στεναχωρηθήκαμε. Δυστυχώς, να ξέρετε ένα πράγμα. Η στεναχώρια έρχεται και τώρα με τις ειδήσεις οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Και τώρα το σλαβόφωνο ουράνιο τόξο κάνει αναφορά σε μέλη της εθνικής μακεδονικής μειονότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Τα όργανα αρχίσαν. Και θα γινόταν αυτό. Από τη στιγμή που δεν μας φέρανε ούτε καν το σύνταγμά τους να δούμε το τι γράφουμε. Αυτοί αύριο μεθαύριο μπορούν να μας στείλουν ένα σύνταγμα το οποίο θα γράφει ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Μα θα γίνει, να σου πω κάτι, θα γίνει. Να σου πω κάτι Πασχάλη, εγώ το χωριό της μητέρας μου είναι πάνω στη Φλόρινα. Μάλιστα. Εκεί τι λένε αυτοί? Είναι, τι λένε, να σου πω τι είχε γίνει. Το ουράνιο τόξο κάποτε είχε πάρει πάρα πολύ φορά. Ναι. Ξαφνικά με κάτι αποφάσεις που άκουσα τώρα κι εγώ, το είχαν βγάλει παράνομα από εδώ από εκεί, τέλος πάντων, το ουράνιο τόξο όμως έγινε μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, είναι, όχι έγινε. Ναι. Είναι. Το ουράνιο τόξο από το 8 και μετά σταμάτησε να υπάρχει σαν ουράνιο. Σαν ουράνιο τόξο έχει γίνει συνηθισμένο εκεί μέσα. Απλά και εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά όλοι το τι θα κάνουν ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά με τη Μακεδονία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να σας πω κάτι. Ναι. Την άποψή μου σχετικά με το μακεδονικό. Και κλείσε με αυτό, ναι.
Όχι, σας παρακαλώ δύο λεπτά. Ναι, κλείσε με αυτό, ρε παιδί, με αυτό που θα πεις, κλείσε με αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε 10 λεπτά στον κάθε ακροάτη. Παρακαλώ, γιατί το κέντρο μας θα πέσει μία-δύο, μετά θα μας πούνε άλλα πράγματα. Πάμε. Θα πω τότε τι προτείνω εγώ. Θα αφήσω αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα, το τι προτείνεις. Μπράβο. Λοιπόν, όπως είπαμε όλοι, ποιοι μας κυνηγάνε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σωστά. Α, δεν τη συμφωνώ. Εγώ σε αυτό προφοράμε στο σενάριο. Δεν πειράζει. Γιατί τη συμφωνείτε. Γιατί συμφωνώ και ποιο μέσα. Γιατί μα κυνηγάει. Έχουμε δώσει τα πάντα στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε λίγο το ουσιαστικό. Προσέξτε τα ρήματα και τα ουσιαστικά που χρησιμοποιείτε. Έχουμε δώσει. Δεν μα τα ζητήσανε. Τα δίνουμε από μόνοι μα πλέον. Μα τα δίνουμε από μόνοι μα. Μην κοιτάτε αυτή την εικόνα που μα παρουσιάζουν ότι και καλά οι διαπραγματεύσει κτλ. Σα παρακαλώ. Μην κοροϊδεύεστε. Μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν έχω εγώ αυτή την αντίληψη. Εγώ έχω την αντίληψη ότι για να μείνω στη θέση μου, επειδή είναι κυροσκόποι άνθρωποι, τι κάνουν, διαπραγματεύονται. Τι διαπραγματεύονται για μετά από 6 μήνες. Άρα, εγώ δίνω, δεν μου δίνουν αυτοί. Τέλος πάντων, τέρμον. Μήπως η μοναδική λύση που έχουμε πλέον, η τελευταία λύση, είναι να ψαχτούμε για να βγούμε από την Ευρώπη και από το ΝΑΤΟ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Θα είστε καλά. Παρακαλώ. Καλό βράδυ κύριε Πασκάλη. Καλώς τον κύριο Ψωμιάδη. Χαίρετε κύριε Ψωμιάδη. Δεν θα κρίνω την απόφαση και πριν και συνεχεία θα κρίνουν οι χιλιάδες, εκατοντάδες, οι δεκάδες ακροατές και συνομιλητές σου. Το ερώτημά μου είναι, πέρα από το κατσαπλιά που βγήκε και είπε το δημοσιογράφο της ΕΤΡΙΑ για Νότια Μακεδονία. Θυμάσαι που πριν ένα μήνα σου έκανα το ερώτημα Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Νότια ποια είναι. Ναι. Υπάρχει Νότια. Αλήθεια. Αυτός ο βλάκας είναι δυνατό να μιλάει για Νότια Μακεδονία. Εμείς είμαστε περιφέρεια. Έλεος και εκτός αν πιστοποιεί τη Μεγάλη Μακεδονία μετά από 30-40 χρόνια. Προφανώς εκεί πάνε αυτοί. Όμως δεν πήρα γι' αυτό. Επειδή και σήμερα βρέθηκα για λίγο έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ελάχιστη, και λίγο παραπάνω στο Λευκό Πύργο, αύριο φυσικά, Κυριακή μάλλον 6 ώρα, να βρεθούμε όλοι έξω από το Μέγαρο Μουσικής, όπου θα μιλήσει και θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και ξεκινάω από αυτό. Γιατί κύριε και αγαπητέ φίλε και συνάδελφε στη Βουλή, Προκόπη Παυλόπουλε, πρέπει να υπογράψεις. Το γιατί. Δεύτερο, πώς να βρούμε λύση, πώς να ξεσηκωθούμε όταν δεν υπάρχουν ηγέτες εθνικοί, όχι κομματικοί, ηγέτες εθνικοί. Δεν υπάρχουν θεσμοί, πού είναι η εκκλησία, πού είναι ο ακαδημαϊκός, ο πνευματικός κόσμος, πού είναι τα επιμελητήρια. Είναι δυνατόν να κάνει συλλαλητήριο για ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακού. Μήνες στο μισό των συντάξεων και να είναι την Κυριακή ανοιχτά όλα τα μαγαζιά. Γιατί δεν πήγαν τα επιμελητήρια που κλείνει, νεκρώνει, μόνο από το τι τα κινούνται. Και κλείνω. Εγώ δεν θα πω καληνύχτα, καλημέρα, γιατί πρέπει να ξεσηκωθούμε, να βρούμε ηγέτες, να βρούμε θεσμούς, να μπουν μπροστά, να βρούμε πατριώτες. Είναι πουλημένοι όλοι. Εμένα με καθάρισαν για το θέμα των Σκοπιανών και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. 2010, δήλωση Μπουτάρη. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με το τρίγωνο του διαβόλου. Αχ, μου Παπαγεωργόπουλου Ψωμιάδη. Έχουμε εξαφανιστεί, δεν ξέρω αν λείπα λεφτά ή δεν λείπα λεφτά. Από την ομαρχία με χαρτιά του ελεκτικού συνεδρίου δεν λείπει ένα ευρώ. Και ποιος με πήγε στα δικαστήρια, αυτός ο Φιλοσκοπιανός, ο Βρωμιάδης. Μην μπαίνουμε σε κύριε Ψωμιάδη, σας παρακαλώ, όχι σε βομολογίες, γιατί θα δικήσετε και τον εαυτό σας, αλλά είπα, θα κινηθούμε και το Βρωμιάρης και το τέτοιο. Αυτά εδώ είναι, θεωρούνται επιλήψιμα. Δηλαδή, το ξέρω, δηλαδή, γνωρίζω. Ναι, αλλά τα πολύ σεμνά μίλησα τώρα. Σεμνά μιλάτε κι εσείς, να δείτε πόσο σεμνά μιλάμε κι εμείς, αλλά έξω από το μικρόφωνο, όχι εδώ. Σεμνά μιλάω. Δημόσια. Στο καπνό που έχουν κάνει, έχει αποκεφαλιστεί η κεφαλή της Ελλάδος. Δυστυχώς πήγα σε τρεις μεγάλες εκδηλώσεις πριν μια ώρα, όλοι επιφανίστησαν ότι κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε σήμερα. Και δεν κατάλαβε ο ελληνικός λαός γιατί, από πού θα ενημερωθεί. Δυστυχώς λείπει ενημέρωση και η αλήθεια. Μην σε κρατάω άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ψωμιάδη. Και ζητώ συγγνώμη. Όχι, βέβαια. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Ψωμιάδη. Παρακαλώ. Πασχάλη. Λέγε Αλέξη. Λοιπόν, έβγαλα ένα τραγούδι. Καλό βράδυ, Αλέξη. Δεν είναι η μέρα σήμερα για τραγούδι. Παρακαλώ.
Χαίρετε. Γεια σας. Σπάνια σας παίρνω τηλέφωνο, αλλά σας ακούω κάθε βράδυ. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω και θα πω στον Κύριο το τι θα κάνω, τι θα κάνω, τι μπορώ εγώ να κάνω. Σε λίγο καιρό από τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχουμε εκλογές. Βγάλαμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό, να μην το πω αλλιώς. Έχει, γιατί Πρωθυπουργό είναι κάποιοι, πιο κόμψο. Ναι, γιατί κάποιοι δεν τον ψηφίσανε, γιατί κάποιοι δεν πήγαν να ψηφίσουν, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση που βρισκόμασταν, άλλους τους ξεγέλασε, αλλά έρχονται εκλογές και μην ξεχάσει κανείς όλα αυτά που γίνονται. Εσείς πιστεύετε ότι δεν θα τα ξεχάσει? Βέβαια θα τα ξεχάσει. Άμπρο, γι' αυτό το τονίζω κυρίως για τον Κύριο που έλεγε εγώ τι να κάνω, εγώ. Μετά έχω να πω για τον δημοσιογράφο του R3. Αφού καθόμαστε και δεν πάμε απ' έξω να το κάνουμε γυαλιά καρφιά. Εντάξει, όμως δεν είναι. Δηλαδή, επειδή κάνουν αυτοί λάθος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Είναι ο Ρουβίκονας που είναι παιδάκια του Τσίπρα. Ο Ρουβίκονας είναι δική του, είναι ακριβώς. Οι άλλοι δεν είναι δική του, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνετε εσείς? Έτσι. Αφού εσείς δεν προστατεύεστε από αυτούς. Ο Ρουβίκονας και ο κάθε Ρουβίκονας και η κάθε συνιστόσα, οι καταληψίες και όλα αυτά είναι, αυτή τη στιγμή κυβερνάνε. Άρα δεν μπορείς να πας απέναντί τους. Ή θα πας και θα είσαι οργανωμένος και θα υποστείς και τις συνέπειες, ή θα κάτσεις στο σπίτι σου και θα παλεύεις μέσα από το Facebook όπως κάνει ας πούμε ο Τζιτζι Κώστας. Δεν κάνεις σαν τον Ψωμιάδη που είναι στον δρόμο. Ο Τζιτζι Κώστας είναι στο Facebook από πίσω και πυροβολάει και λέει ας πούμε τάχα μου δήθεν, αυτά εδώ εκεί. Δεν γίνεται έτσι πολιτική, δεν υπάρχει αύριο. Τσιμουδιά. Όλοι τους τσιμουδιά. Εννοείται. Εννοείται. Και τώρα θα αρχίσει το μασάζ του εγκεφάλου. Θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσα στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι. Για να κάνει τι? Όταν ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο αντίστοιχος, δεν έχει υπογράψει για αυτή τη συμφωνία. Είμαστε πρόθυμοι να υπογράψουμε πρώτα εμείς για να μην έχουν πρόβλημα αυτοί. Ναι, εμείς σαν Θεσσαλονίκη σε αυτό το πράγμα που θα έρθει να μας πει τι, να κάνει τι. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Μπορεί να πάει κόσμο, εντάξει, αλλά θα υπάρχει πάρα πολύ αστυνομία. Τα γνωρίζετε από τα σχετικά αυτά εδώ. Έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είμαστε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι αγρυπνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι, μπρος. Ναι, σας ακούμε κύριε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αναγκάστηκα να πάρω νωρίς Πασχάλη. Ναι. Για να μιλήσω. Ναι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τι να κάνουμε ρε φίλε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Απίστευτο. Λοιπόν, βλέπεις ότι από εκλεγμένο νομάρχη μέχρι μια απλή κυρία που πήρε τηλέφωνο, σπέβδεις και τους προστατεύεις να μην βρίσκουν. Ναι. Είναι όλοι σκασμένοι. Εγώ είπα ότι τα χειρότερα τώρα ξεκινάνε. Καλημέρα Ελλάδα, λέει ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα άσχημα. Για όλους αυτούς, έτσι. Λοιπόν, και έχουν ονοματεπώνυμο όλοι αυτοί. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, για αυτούς που διαφωνούν. Αυτοί πιστεύουν όμως ακριβώς αντίθετο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Έτσι. Υπόψη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Οι γείτονες όμως θα ξεσαλώσουν. Ξεκινάνε σιγά-σιγά. Ήδη ξεκίνησε το ουράνιο τόξο. Ναι, ξεκίνησε ας πούμε την πρώτη μέρα. Θα ξεσαλώσουν. Αυτή η ωραία φωτογραφία που ανέρτησε, ας πούμε, κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα καθόλου. Μα καθόλου. Λοιπόν. Καταρχάς όταν αναφέρεσαι, έτσι, να κάνω μια παρένθεση με λίγο χιουμοριστική διάθεση. Παρακαλώ, παρακαλώ, ορίστε. Λοιπόν, που είπες ότι η Φόφη δεν κάλεσε τον DA. Yes. Αυτά εμείς εδώ τα καταλαβαίνουμε δυτικά. Τώρα, ανατολικά. Εσείς, κοιτάξτε, προχθές ναι. Είχατε την περασμένη, πριν από 2 εβδομάδες, ήσασταν, πώς το λένε, σε καραντίνα. Όχι, όχι. Τώρα, όχι, δεν είναι. Κάτσε, περίμενε, ρε φίλε. Τώρα το Κορδελιό έχει ελονοσία. Το Κορδελιό είναι στον ίδιο Δήμο με εσάς. Δεν απέχετε πολύ. Μια κεραία. Μια κεραία μάλλον απέχετε. Άρα προσέξτε λίγο τώρα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε. Να φοράς μάσκα, σε παρακαλώ, όταν μιλάς, για να μην μεταδοθεί από τις οπτικές σύνες και έρθει εδώ. Έχει στηθεί ένα αόρατο τείχος στα σύνορα, το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος. Το οποίο προστατεύει το Δήμο Ευόσμου, μάλλον το κομμάτι του Ευόσμου. Πρόσεξε. Η ανακοίνωση των ιατρών λέει για κάποιες συνοικίες. Πρόσεξε όμως ποια συνοικία δεν λέει. Αυτό να σε προβληματίσει. Λέει για Σύνδο, Διαβατά, Μαγνησία, Καλοχώρη, Κορδελιό.
για δενδροπόταμο βούβα. Εκεί δεν πάει ούτε κουνούπι πάει, φίλε, το κατάλαβες. Να πάει το μυαλό σου για ποιο λόγο, φίλε. Εσύ θα μου πεις. Δηλαδή το κουνούπι θα πετάξει μέχρι Κορδελιό, αλλά δεν μπορεί να πάει μέχρι την Νεάπολη, ας πούμε, έτσι. Και πόσο μάλλον να περάσει, περνάει και το δενδροπόταμο να δεν κάνει στάση. Τέλος πάντων. Αυτό που έγινε προχθές εκεί στην πατρίδα μου, στο Πολύκαστρο, ναι, που πήγαν οι φίλοι μου και να δείσαν κάποια πράγματα, ας πούμε, από την κατάληψη που πήγαν να κάνουν στο τολενό των Ευζώνων και δεχθήκαν τραμπουξιμούς από αστυνομικούς, mm-hmm, να διαλύσουν αυτή την κατάληψη, ας πούμε. Και οι ίδιοι τους, οι καταληψίες δηλαδή, οι φίλοι, φωνάζανε ότι πριν μερικούς μήνες που κλείσαν τον δρόμο, αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο, λάθρο μετανάστες, mm-hmm, και είχαν μια ωρά φορτηγά χιλιόμετρα, ας πούμε, μας ζητούσαν, λέει, ταυτότητα, να δείξουμε ποιοι είμαστε για να περάσουμε ποιοι και οι λαθρομετανάστες. Κλείσαν τον δρόμο, δεν τους πήρεξε κανείς. Έτσι, και τώρα πήγαν να κλείσουν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα εκεί πέρα λίγο για μια ανοίξη διαμαρτυρίας, καμιά 2 ώρες κτλ. Και αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου στον φίλο που πήρε εχθές έτσι λίγο νευριασμένος και σου είπε τι να ψηφίσω, ας πούμε. Α, κοίταξε τώρα, θα σου πω κάτι. Πολύ όμορφα τον είπε ένας ακροατής μετά και τον χαρακτήρισε ανάλογα. Δηλαδή, δεν τον χαρακτήρισε, τον είπε ότι είναι βλάκας. Από την άποψη, ποια άποψη είναι βλάκας? Περιμένεις, ρε φίλε, να σε πω εγώ ότι είσαι, ας πούμε. Κάπου, ας πούμε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα αυτονόητα. Δεν θα σου πω εγώ τι είσαι ή τι θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ άσχημο να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι τι θα κάνει. Γιατί ήθελε να ακούσει. Εγώ μπορούσα να τον απαντήσω. Μπορούσα να απαντήσω και να του δώσω αυτό που ήθελε να ακούσει. Αλλά εδώ δεν είμαστε μια αρένα που θα ακούει ο καθένας ό,τι γουστάρει, παίρνει τηλέφωνο για να κάνω εγώ τον γκόλακα στον καθέναν. Θα πεις την άποψή σου, αν έχεις άποψη και έχει και λόγο και αδίκησε και τον εαυτό του. Γιατί θεωρώ ότι έχει και λόγο, άσχετα αν εγώ διαφωνώ μαζί του κάθετα στα περισσότερα. Μα δεν είναι η δουλειά της εκπομπής αυτό του. Προφανώς, εντάξει, το είδε κάπως έτσι και αυτός έχει τα νεύρα του. Χάθηκε η μπάλα και με το μακεδονικό και με αυτά εδώ τα οποία συμβαίνουν. Εντάξει, εγώ του δικαιολογώ, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ θα κάνω αυτό που σου εξήγησα. Λοιπόν, φτάνει τόσο πολύ που μίλησες. Πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό, γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος που θέλει να μιλήσει. Δεν αμονοπολίσει το ενδιαφέρον. Πάμε, Λευτέρη, στείλ το να. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί σας και συνεχίζουμε κανονικά. Τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. 2310 90 90 90 είναι στην διακριτική σας ευχέρεια. 098, δεν κατάλαβα το μήνυμα, αλλά δεν ξέρω τι εννοείς. Ποντιακό όνομα, πόσα έφαγε αυτό. Δεν είναι. Τώρα λες πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορείς να αποδείξεις. Λες λέει για να πεις. Όλοι είναι θυμωμένοι, αλλά με μια σημαία στο χέρι και αγνά αισθήματα δεν νικάς. Δανείζομαι φράση της ταινίας Οδύσσια. Κράτα το θυμό σου για μετά. 1-2 η Arsenal. Έκλεισε το ημίχρονο. Για εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους. Εσείς που δεν είστε ποδοσφαιρόφιλοι, δεν το ξέρετε καλά. Παναγιώτα Σταθοπούλου, ετών 17. Επονίτησα, έπεσε νεκρή από γερμανικό άρμα μάχης στις 22 Ιουλίου του 1943 στην διαδήλωση του λαού της Αθήνας να μην παραδοθεί η ελληνική Μακεδονία στους Βούλγαρους. Αυτά για την ιστορία, όχι ότι σας ενδιαφέρει, γιατί κοντά σε αυτό να σας διαβάσω και την η κυβέρνηση της Μακεδονίας χαιρετίζει την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας είπα, μπορείτε να το γράψετε όπως θέλετε αυτό. Να κυρώσει την ιστορική συμφωνία, η οποία μπαίνει, βάζει ένα τέλος σε μια διένεξη 3 δεκαετιών, την οποία δεν έχει καταλάβει ποτέ κανένας. Έτσι, ποτέ μα ποτέ κανένας, με ούτε ένα υπερασπιστικό χαρτί, να ξέρουμε τι ακριβώς έχει κερδίσει η χώρα. Λυπάμαι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση Μακεδονίας, ούτε βόρειες ούτε τίποτα. Θα φάτε καλά. Περιμένετε, γιατί να μην πω τίποτα παραπάνω. Έτσι μου επιτρέπεις, Χριστό αδερφέ. Λοιπόν, πάμε, κύριε, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο, τον τεράστιο ηχογλύπτη στον κόσμο. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα. Έτσι, Θεμίδου είμαι. Γεια σου, ρε φίλε. Ναι. Εγώ, ακούγοντας τους ακροατές, θα μείνω σε κάποια σημεία από κάποιους που είπαν ότι έχουμε χάσει, τι έχουμε χάσει σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχουμε χάσει τίποτε, γιατί σαν έθνος δεν παραδώσαμε απολύτως τίποτε.
Μην ξεχνάμε ότι τα κράτη δεν μπορούν να παραδώσουν, τα κράτη ως νομικές οντότητες δεν μπορούν να παραδώσουν ηθαγένεια. Οπότε να ξέρουμε και να είμαστε όχι αισιόδοξοι, να γίνουμε πιο δυνατοί και να απαιτήσουμε τα δικά μας αύριο. Πώς θα γίνει, έφυγε τώρα εσύ, καλά το λες. Θα σου τα πω και όλα θα σου δώσω και τι